Όχι, και κατάντησε. Αναβάθμιση σε ψυχιατρίο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ζωντανή μάχημη. Σταύρο μου, μπήκαμε. Ξυπνητή και στεντόρη. Κρατεί μια κατάσταση στο στούντιο. Πρωταρχικά όλοι με μύτες, μιξομάντιλα. Μαρσάρουμε. Εκτός αγέρος. Τις δίνουμε κανονικά. Από την άλλη παλεύουμε να λύσουμε και ένα ζητηματάκι που επικρατεί με τις γραμμές. Το ότι εμείς ακούμε τους ακροατές, αλλά αυτοί δεν μας ακούνε. Το όνειρό μας έγινε πραγματικότητα. Τα καταφέρα. Έλα ρε λίγο, ξυπνάτε, καλημέρα. Τι έγινε? Η τεράστια Θεσσαλονίκη, η ηλιόλουστη και άκουσα επισκέφτηκε. Ξέρεις ότι έχει γραφτεί αυτή η ατάκα μου σε ανακοινώσεις όλων σχεδόν των συνδέσμων? Δηλαδή, καλημέρα από την ηλιόλουστη Θεσσαλονίκη. Ηρωνικά ρε αγώνα, αλλά έχει καθημερινή. Ναι, είναι ένα μοτίβο, ας πούμε, που ακολουθήσετε στα ίντερνετ. Και κάτσε να κλείσει την πόρτα τώρα. Παιδιά, επειδή δεν μας ανοίγουν το παράθυρο, αυτοί που το παίζουν αφεντικά. Καλά, μην κάνετε βασάρια! Καλά που έβαλες αυτοί που το παίζουν αφεντικά. Το δείχνω τα αφεντικά γιατί λέω αμπάλιλο πρωί-πρωί, εντάξει. Να τα ταγκούχου-γκούχου. Είμαστε λίγο όλοι στα καλά μας σε αυτή την. Αλλά παρόλα αυτά, εντάξει, είμαστε ακμεότοτε, είμαστε εδώ. Εντάξει, ρε, αρρώστησε και του Τσατσαρού το παιδί. Ναι. Έχει αρρωστήσει ένας εδώ και αρρωστήσαμε όλοι. Ναι, έτσι πηγαίνει. Έτσι πηγαίνει. Επειδή δεν ανοίγει το παράθυρο. Μπορούμε να πάρουμε ερωτικές όμως. Δεν το έχει σκεφτεί αυτό. Ναι, μπορεί να παίζει ο Τζάσλερ, ο γνωστός παραγωγός. Ρέδιο Τζάσλερ, ναι. Ή μπορεί να έρχομαι εγώ να κάνω εκπομπές όλη την ημέρα. Εγώ μπορώ να κάνω από το σπίτι με clean fit. Εγώ έχω κάνει εκπομπές, έχω έρθει στο στούντιο με σπασμένο πόδι. Με πατερίτσα. Θυμάμαι. Ναι, για κανένα μήνα έκανα εκπομπές. Αυτό και αν είναι αυταπάρνηση. Είναι τίποτα. Εντάξει. Μπορούμε να πούμε για ο καθένας για τον εαυτό του πάρα πολλά. Σαν τον αγραβάνι. Σαν τον αγραβάνι πλέον, αγραβάνι μαζί. Για αγραβάνιο μέθοδος. Εντάξει, είμαστε σε μια πόλη πάρα πολύ ωραία. Μα τι έγινε, γιατί έτσι. Ρε φίλε, ξυπνάω κάθε πρωί στη Θεσσαλονίκη και ζω την. Την εμπειρία. Την εμπειρία του να ζει στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Δεν τη ζω στο επίπεδο το δικό σου. Καλά, εντάξει, εγώ ζω την ερωτική εμπειρία του να ζει στη Θεσσαλονίκη. Θα κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ. Με ποιο άξονα? Τι δεν γίνεται σε μια πόλη που θα έπρεπε να γίνει, ξέρω εγώ. Αυτό δεν θα είναι το ντοκιμαντέρ, αυτό θα είναι το Ben Hur. Θα είναι το Lord of the Rings. Πρώτα απ' όλα ξέρεις ότι όταν περπατάς στον δρόμο πρέπει να έχεις επίπεδα συγκέντρωσης πολύ ψηλά. Ισχύει, ούτε ακουστικά ούτε. Ακουστικά έχω εγώ αναγκαστικά γιατί είτε ακούω κάτι είτε δεν ακούω. Ναι. Τα έχω για να μέσω από σε κάποιον ότι μιλάω. Ναι. Ότι καίγεσαι, ότι καίγεσαι. Ναι. Αυτή είναι η προσέγγιση του Ασλάμα πάντα καιγότανε όταν τον έπαιρνε τηλέφωνο τον Μάριο. Δεν κάνει ποτέ τίποτα. Όχι, πάντα κάνει, πάντα κάνει. Καίγεται, αυτό σου λέω. Μας ακούει σίγουρα. Καλημέρα στο Μάριο. Τι ποια ώρα ξυπνάει? Όχι, 7-9 κάνει εκπομπή. Εντάξει, με εννοείται. Τι να κάνει. Ναι. Δεν το ξέρω αυτό. Να που μαθαίνει και κάτι από το ψυχιατρίο. Τέτοιες ώρες. Θες να προφύγεις. Ναι, αλλά τώρα αποκαλύψα μυστικά σου, οπότε κάποιος ας πούμε θα γνωρίζει ότι δεν ακούς τίποτα. Δεν θα ξέρει αν είναι αλήθεια ψέματα, γιατί όντως μιλάω και κάποιες φορές. Μιλάς, μπορείς να, πλέον θα αρχίσεις να κάνεις παντομήμα δηλαδή στον δρόμο. Παντομήμα κάνω. Δεν δηλαδή, αρχίζω να κάνω. Θες να δικαιολογήσεις το ότι παραμιλάς το πρωί, γιατί δεν είναι απλά κάποιος ας πούμε ο οποίος έχει το καταλόγιστο. Τι σε επηρέασε σήμερα, κέρδισε με αυτή τη διάθεση ας πούμε του ηλιόλουστου, του φεγγαρόλουστου, δεν ξέρω και εγώ τι. Ρε φίλε, είναι ωραία. Είναι ωραία. Μεγάλη προσοχή. Ξυπνάς το πρωί και βλέπεις αισιόδοξα τα πράγματα. Έκλεισα και ένα θέμα κομβικό για την ψυχολογία μου. Θα πάρεις λεφτά? Όχι, έδωσα. Εντάξει. Αλλά ήταν ένα ανοιχτό μέτωπο που έπρεπε. Πρώτη φορά άνθρωπος που δίνει λεφτά είναι χαρούμενος. Ή ανακουφισμένος. Θα σου πω κάτι πάρα πολύ απλό και να το έχεις πάντα. Όταν θα σου κάψω λεφτά στα χέρια σου. Ναι. Κάποτε. Αυτή έχει μπει πολύ χιούμορ, πολύ πλάκα. Εντάξει. Θα ξέρεις πάντα ότι ένα 80% των χρημάτων που σου έρχεται θα πρέπει να γυρίζει. Τα χρήματα. Δεν είναι. Τα σάβανα δεν έχουν τσέπες. Ναι, ακριβώς. Ναι. Δεν είναι μόνο αυτό. Ναι. Στέλνω μηνύματα και εγώ θέλω σταύρο λεφτά. Τώρα από ό,τι αντιλαμβάνομαι μέσα στο προσωπικό σου messenger. Ναι.
για να σου έρθουν περισσότερα, πρέπει να γυρνάς αυτά που σου έρχονται. Α, μάλιστα. Είναι νόμος της αγοράς. Πού τον είδες αυτό το νόμο γραμμένο? Αυτό κάνω. Ναι. Δηλαδή, οι έχοντες πολλά χρήματα τα γυρνάνε. Δηλαδή, και τους έρχονται. Πολλά χρήματα, οι έχοντες. Μια άνεση. Ναι, μάλιστα. Ωραία. Η μεσαία τάξη δηλαδή. Ποτέ στη Θεσσαλονίκη δεν έχει κάποιος πολλά χρήματα. Ναι. Σωστό και αυτό. Εντάξει. Κάνα ψυχουλάκι, κανένα έτσι. Δεν είχαμε ποτέ έναν πλούσιο. Αφού ήρθε ο Σαββίδης και νομίζω. Δεν είναι, ρε παιδί. Δεν είναι τη Θεσσαλονίκη. Είναι ο Φόρεστερ. Δεν είχαμε ποτέ κάποιον, ρε παιδί μου, να πει, ας πούμε, τις εμβέλειες των παραγόντων, των οικονομικών παραγόντων, ας πούμε, της Αθήνας και του Πειραιά. Ποτέ. Ποτέ δεν είχαμε. Ποτέ, ποτέ. Ψάχνοντας. Και αυτό είχε κάτι εδώ σύλλογο, τέλος πάντων, με αρκετά ακίνητα. Και αυτό είχε αντίκτυπο και στις ομάδες. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι κινόταν από γύρω ήταν κάποιοι που ενδεχομένως και καταστράφηκαν κιόλας μέσω των ομάδων. Αρκετές περιπτώσεις. Πιθανότητα. Απλά δεν είχαμε. Δεν έχουμε ποτέ πλούσιους, άρα η αγορά εδώ δουλεύει ως εξής. Αν έχω το κάτι παραπάνω, γύρνα το. Να γυρνάει, ρε παιδιά. Έτσι δουλεύει η Θεσσαλονίκη γενικά. Έτσι δουλεύει η Θεσσαλονίκη. Δεν σου κάνω πλάκα το. Στη Θεσσαλονίκη, αν δείχνεις large, χωρίς να είσαι. Ναι. Πολύ. Εντάξει. Φτιάχνεις μια κατάσταση. Φτιάχνεις ένα μύθο. Ένα μύθο. Ένα μύθο. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Σε βλέπει, ξέρω εγώ, άλλος και λέει. Κατάρες εκεί πάντα. Καλά, ναι, εννοείται. Για βρω μπουρμπουάρ. Αφήνεις μπουρμπουάρ. Τέλος πάντων, τα λεφτά γενικά είναι. Πώς το λένε, κάτι να το χρησιμοποιήσει, όχι να σε χρησιμοποιεί. Τι είπες τώρα, τι είπες ρε Κάρλ Μάρξ στο φτωχό. Ναι. Δεν είναι, ξέρω εγώ, να σε τρελαίνει. Αλλά περισσότεροι τρελαίνονται από αυτό και για τα λεφτά τα κάνεις όλα. Και δείτε εμάς εδώ που είμαστε αποδεσμευμένοι από αυτές. Ή αν δεν έχεις καθόλου, πάλι είσαι αποδεσμευμένος. Πέρασα από όλα τα στάδια. Δεν πέρασα. Στο Χουίσταρ δουλεύαμε. Από το πανφτωχοκιακό. Στο Χουίσταρ δουλεύαμε, τα ξέχασες. Πόρτα στο Χουίσταρ. Μυθικές εγώ. Ναι. Καλά, εντάξει, τώρα ο κόσμος δεν ξέρει πού να αυτό να μπορούσαμε να το φέρουμε μια χώρα ο κάξουλα για να δείξουμε ένα πλάνο. Ένα πλάνο. Αυτό το μαγαζί. Ένα πλάνο. Αρκούσε. Πανέμορφη είμαστε Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Α, πάει να ξεπεράσει ο λίγο την μουντάδα. Έχουμε το. Τα καιρικά φαινόμενα που τα ονοματίζουμε, ξέρεις, από πέρυσι έχουμε δει. Έχει βαφτιστήρια. Ναι, έχει βαφτιστήρια. Φέτος. Σήμερα, αυτές τις μέρες μάλλον, διανύουμε. Πότε έρχεται ακριβώς, γιατί να. Ήρθε περισσότερο. Να εντάξω την καρδαλόμπα μου στο όχι, όχι. Εδώ δεν μας άγγιξε τόσο πολύ στον Βόρα. Περισσότερο νότο, κάτι βροχές και λίγο στην Κεφαλονιά από τη είδα. Η Βικτόρια. Έτσι ονοματίζεται. Τραβέλη πάλι. Γιατί είναι έτσι, Βικτόρια Μπέκαμ. Ναι, κατάπιστε. Τι λέει. Τι λέει. Είναι δυνατό ρε εσύ. Βικτόρια Σίκρετ. Ψάχνω να βρω τον. Δεν έχω ποτέ Μπραζίλ από Βικτόρια Σίκρετ. Γιατί να πάρω, δεν τρελώσε. Για να κάνει δώρο, ρε ζών. Δεν τρελώσε. Δεν είναι ακριβά. Αφορώ, ξέρει. Δεν ρίξει τον μέγεθό μου. Πρώτα απ' όλα οι πολίτε στα Βικτόρια είναι top όλε. Έχουμε στη Θεσσαλονίκη Βικτόρια Σίκρετ. Μόνο κατηγορίε, όχι μαγαζί. Αλλά στην Αθήνα, στο αεροδρόμιο, δουλεύουμε Βικτόρια Σίκρετ. Κάτι που ξέχασε την τελευταία στιγμή, πως έχει ας πούμε γνωστή μάρκα ζαχαροπλαστεία που πας στην Αθήνα και πρέπει να πας σε ένα συγκεκριμένο είδος. Δηλαδή βλέπω τον άλλο να με τα κερδίτσου λέει. Μην το λες, αφού σου είπα να μην το πεις. Θα του κάτι πινελί και στο αεροδρόμιο. Αεροδρόμιο, εδώ έχει στην Εθνική κιόλας για να. Να μάθεις να λες. Anyway, Victoria Secret λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Άλλη Victoria, ξέρεις καμιά άλλη Victoria. Τον πρώην Βαγγέλη τον. Κρύο θέλει που έλεγε και η μετάλληρα που θέλανε. Εγώ έδωσα κιόλας, ας πούμε, το κάνουμε κάθε φορά στο Σιλιδούρο στο Λόγο επειδή έδωσα το έναυσμα στον κόσμο να τοποθετηθεί και να φτιάξουμε ένα κίνημα να ονοματίζουμε όπως θέλουμε εμείς τα φαινόμενα με μια προσωπικότητα από το χώρο του αθλητισμού, από Β. Προκειμένου, δεν θα ήταν πιο ωραία. Δηλαδή τώρα το. Ναι, Βαβακούλας. Είναι όλοι. Τουλάχιστον της γενιάς μας ψηφίσανε Βαβακούλα, αλλά έχει και άλλα πάρα πολύ. Βαβίλης. Ούτε ένα Βιερίνια, ρε. Δεν είπες. Βιερίνια δεν είναι. Καιρικό φαινόμενο. Όχι καιρικό φαινόμενο, δεν είναι ακραίος. Ακραίο. Δεν παίζει άκρη στα άκρα. Εντάξει. Είναι. Δεν παίζει. Το αλλάζω. Ό,τι θέλω είναι ο Βιερίνια, οπότε. Αλλά όταν μιλάμε για φαινόμενο.
δεν πάει στο θετικό φαινόμενο. Mm-hmm. Πάει στο αρνητικό, βαβακούλα. Γιατί αρνητικό, τεράστια μορφή ο. Τεράστια μορφή, δε φίλε, αλλά είναι cult μορφή. Εντάξει, ναι, ο άνθρωπο έχουμε... δεν είναι cult μορφή. Του έχουμε γράψει και. Ο άνθρωπο βασικά ο θα κάνει ταινίε σε κάποια φάση, είναι ξεκάθαρο. Ξέρει ότι θέλουν να φέρουν και εδώ πέρα στούντιο. Ο Τζιτζικό θα πήγε στην Αμερική και θα φέρει εδώ πέρα στούντιο του Χόλιγκουντ να γυρνάμε ταινίε. Με κοιτάει ο Σταύρο όπω βολομπαίνω. Θέλω να κάνω μια ταινία εγώ. Έχει στη Βουλγαρία στούντιο, το ξέρει αυτό, όπου γυρίζουν όλα τα. Δουλεύει και μια φίλη πήγε για πρακτική, αλλά μπορούμε να λέμε ότι είναι. Έχουμε ένα δικό μα. Δικό μα. Όποιο θέλει να κάνει ταινία, αν θέλει κάνει κάτι διαφημιστικό. Έχω ένα δικό μου στο. Ναι, το Πορκίτο. Κάνει κανένα έποσα το έποσα, α πούμε, σποτάκι. Το τραγουδάω στον δρόμο. Ναι, ναι, αυτό εντάξει, τώρα α μην το συζητήσουμε. Την αιμονή που έχουμε αποκτήσει. Υπάρχει ένα στούντιο στο οποίο όλε οι ταινίε, επειδή έχει φτηνό εργατικό κόστο και εργατικά χέρια, έρχονται και κάνουν εκεί τις παραγωγές. Χτισμένες πολιτείες, Ρώμη, αυτά, τέτοια εποχής, όλα τα στάντ, τα πάντα ρε παιδί μου, τα πάντα. Και κάτι ανάλογο θέλουν να κάνουν εδώ πέρα στην χώρα μας. Να γυρίζουμε και εδώ ταινίες, ας πούμε. Με κλασική περίπτωση Βλάβης, του 3. Να μπορούσε έτσι. Εδώ μας λένε διάφορα ονόματα, Βασίλης Βούζας, κάτσε ανασύρουν ας πούμε με άξονα και με γνώμονα το βιτά. Απίστευτα θέματα. Ναι. Δίντρα, Βάβουλας από βιτά. Βελίδης, βλέπω Βερούλη, Βαλαόρας, Βαρεσάνοβιτς, φαινόμενο Βάουτερ. Το Βάουτσερ θα ήξερα. Τι διαβάζεις, έχει τίποτα η επικαιρότητα που να μας... Τι έγινε πάλι. Έφερε μια αθλήτρια, λέει, συνόργανης, πάνω σε άσκηση. Τι σε άσκηση, σε άσκηση. Σε αγώνα ή σε... Εσύ με τους ζυγούς έπεσε και χτύπησε και πέθανε. Μάλιστα. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Είναι πιθανό όταν ασχολείσαι με τον αθλητισμό. Δεν είναι. Υπάρχουν ναι, πάντα. Φίλε, ναι, σπάνιες περιπτώσεις. Εντάξει, ναι. Σπάνι. Τώρα εδώ έχασε εντελώς την ισορροπία. Μπορεί να έπεσε και με το κεφάλι. Με το κεφάλι. Ναι, είναι, δεν θέλει πολύ. Καλημερίζουμε και την Κατερίνα τη Βουγιού που μας ακούει στην Κύπρο και λέει: έχει Βικτόρια Σίκρετ στο κόσμο. Μην παραπληροφορείτε τον κόσμο. Δεν πάω στο κόσμο, παιδιά. Δεν είμαι από χωριό για να πηγαίνω στο εμπορικό κέντρο έξω από την πόλη. Εντάξει, στο κέντρο είμαι. Άμα η Βικτόρια δεν είναι στο κέντρο, δεν είναι στη Θεσσαλονίκη. Είναι στον Τρίλοφο. Έξω τον Τρίλοφο, Βικτόρια Σίκρετ. Τι είναι εκεί, ναι. Στον κόσμο. Τι ξέρω, Θέρμη θεωρείται. Θέρμη, τι Θέρμη έχει. Κάτι τέτοιο. Δεν έχει Θεσσαλονίκη. Ναι. Μάθαμε τώρα, τα κάναμε όλα Θεσσαλονίκη. Έτσι. Χωριό είναι Θέρμη, παιδιά. Κοινότητα ήταν. Κοινότητα. Ναι. Στο Καποδίστρια μαλώναμε με τους διπλανούς. Εντάξει, εμείς σας τα λέμε όλα. Δεν έχει Θεσσαλονίκη, έχει τη Θέρμη. Δηλαδή πήγε τώρα το marketing της Victoria's Secret, τα ζώα αυτά, εντάξει, και αντί να ανοίξουν στη Θεσσαλονίκη, να παίρνουμε κανένα Μπραζίλ 5 με το 50, ωραία, γιατί τόσο κάνουνε. 5, 10 ευρώ δηλαδή το Μπραζίλ. Έχει προσφορές, αν πάρεις 5, το... Καλό είναι, καλό είναι. Ρε, καλό θα νομίζω ότι τα πήραμε κιόλας, δηλαδή τέτοια διαφήμιση, δηλαδή μου έρχεται να πάω να πάρω τώρα, 5. Τι, τους συμφωνήσουμε, ρε. Ή 2,5. Είμαστε με Μινέρβα εμείς. Μινέρβα Secret, ναι. Είμαστε με Μινέρβα, ρε. Έτσι. Με Βράκα. Βράκα περιόδου, κύριε. Δεν μπορώ και να γελάσουμε, να ακούτε κάτι χορ. Άλλη ευχάριστη είδηση πρωινή. Ναι, άλλος άνοιξε πίεση σε κολέγιο στη Ρωσία. Δύο νεκροί και πολλοί τραυματίες. Μάλιστα. Είχαμε και χθες ένα φαινόμενο εδώ στην Κρήτη. Κάποιος ξυπνάκες προφανώς αναπαρήγαγε ένα μοτίβο που θεωρείται κάπως. Πήγε με ένα ψεύτικο όπλο, βέβαια. Ναι. Σε σχολή. Ή ψεύτικο. Ψεύτικο. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω. Ναι. Έτσι είπανε, ας πούμε, και το έβγαλε, ας πούμε, και απείλησε έναν συμμαθητή του. Κάτι έκανε, το έβγαλε μέσα. Και όλοι. Κανένας, ήσουν στην Κρήτη, ας πούμε, σε κανένα δεν πήγε στο μυαλό ότι μπορεί να είναι και ψευτικό. Όπως και να έχει, τιμωρήθηκε ο μαθητής και εκεί. Αλλά δεν φταίει ο μαθητής, φταίει ότι πρότυπο του δώσεις, ας πούμε, όταν το περάσεις ως κάτι το απολύτως αποδεκτό. Εσύ πώς θα ονομάτιζες, ας πούμε, το καιρικό φαινόμενο από βίντεο, θέλω να μου βρεις ένα όνομα εμφατικό πέρα από Βαβακούλα. Που ήταν no bet. Ναι, φίλε, γιατί σου έρχεται κατευθείαν όταν λες Β. Ναι, ρε, εσύ. Η γενιά μου. Ναι, ναι. Ναι, δεν θα πει κάτι άλλο. Βαβακούλα, του έχουμε γράψει και τραγούδι κάποτε, πρέπει να το. Γράψε το στίχο. Το θυμάσαι. Μου φάγε στα φράγκα ούλα, σφύριξε στον Βαβακούλα. You foul, you foul, fuck you foul. Τόσο μεγάλη ποιήση. Ναι, είδες. Αύριο γελάει ο άλλος. Γιατί γελάει, εδώ σοβαρή δουλειά κάνουμε. πάρα πολλά ωραία πράγματα, κυρίες και κύριοι, συμβαίνουν. Πολύ δυνατό. Είναι με τα ούζα της Βικτόρια Σίκρετ που ανοίγουν στη Θέρμη μαγαζί. Έρχεται και ο Μητσοτάκης σήμερα στην πόλη, μας επισκέπτεται. Πες το. Κρατούσε ένα τελευταίο και καλύτερο. Και τι θα κάνει. Έχει μια συνάντηση με τον. Να, με τον Ζόραν Ζάεφ. Για σένα στα περιθώρια ενός και είναι τον ομόλογό του της Βουλγαρίας.
στα περιθώρια. Δεν το κάνουμε μεικτή ζώνη, να μην ανήκουμε πουθενά από τους δύο, έτσι. Και να είμαστε ομόσπονδοι. Εμείς εδώ, Θεσσαλονίκη. Εντάξει, μαζί σου είμαι εγώ. Εντάξει, ομοσπονδιακή δημοκρατία της Μακεδονίας εδώ. Ναι. Της ελληνικής, βεβαίως. Ναι. Να τα λέμε και αυτά. Ας το κάνουμε, ξέρω εγώ. Δεν είναι πιο βολικό, ρε φίλε. Γιατί να ταΐζω τον παιδεραστή της Νοτιού Ελλάδος που έπιασε δουλειά σε ένα υπουργείο. Κρίμα, δεν είναι. Κάτσε, κατά ποιο. Ναι, τι φώνας Βέρμου, καλά, ο. Φώνας. Και χθες είχαμε και άσχημα πράγματα στο φιλικό. Τρεις χιαστούς είχε γίνει το ΠΑΟΚ χθες. Δύο στο handball και ένα στο... Και στο handball, σε αγώνα... Στο handball δεν είναι τόσο συνήθις. Τίποτα. Ναι. Δεν ξέρω, ξέρεις. Δεν έχω ιδέα. Το handball είναι το πιο συνηθισμένο και μετά στο ποδόσφαιρο. Μάλιστα, μάλιστα. Πάντως, μια κουβέντα που κάναμε με γυμναστές και με γιατρούς μια φορά σε προετοιμασία, προσπαθούσαμε να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα γιατί παλιά δεν υπήρχαν χιαστοί. Ναι. Εντάξει. Και τώρα υπάρχουν συνεχώς. Θα έχει να κάνει με την ένταση, ίσως. Όχι. Έχει να κάνει με το πώς μεγαλώνει το παιδί. Δηλαδή άλλες πιέσεις είχε ο οργανισμός μας όταν παίζαμε στα χώματα, στις αλάνες. Στα τσαμούρια. Στα τσιμέντα. Ναι, ότι σκληραγωγούνταν, ας πούμε. Ναι, ότι το σώμα ήταν πιο ανθεκτικό. Εντάξει, είναι. Και ξέρεις, μ' αρέσει που το αφισβητώ. Όχι, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, έχει μια λογική αυτό, φαντάζομαι. Ναι, αλλά... ότι τώρα πλέον τα παιδιά παίζουν σε πλαστικό. Ναι, ότι τα κάνει πιο. Άρα δικαιώνει όλου αυτού που βγαίνουν, α πούμε, και λένε Βυσμαία τότε με τον Τζαρπάνα. Τώρα παιδιά πορτοκαλάδα παίζαμε. Αυτοί έχουν δίκιο στο κομμάτι των δυσκολιών που αντιμετώπιζαν τότε οι ομάδες, οι παίκτες, γενικά οι οργανισμοί. Δεν έχουν δίκιο στο ποδοσφαιρικό αυτό. Ναι. Γιατί. Έπαιρνε την μπάλα ο Κούδας. Ναι. Και δεν είχε παγίδα. Ναι. Για το πώς θα του πάρουν την μπάλα. Τρεις. Είχε απλά ένα. Ναι. Έξι λεπτά μετά εμφανιζόταν ο άλλος. Ναι, κατάλαβες. Δηλαδή ήταν άλλη ταχύτητα του ποδοσφαίρου, άλλη τοποθέτηση. Για να καταλάβεις τώρα ιστορικά. Ωραία, μεγάλε. Πες γέρο. Άστο τώρα. Πες γέρο. Ιστορικά. Όχι, να κυνηγήσουμε τους παππούδες μας να έχουμε μπαλό για τους αγώνες. Το έχουμε ζήσουμε σε αυτό. Εντάξει. Για να καταλάβεις, η πρώτη ομάδα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο που κατάλαβε πόσο σημαντικές είναι οι αποστάσεις στο γήπεδο είναι ο Άγιαξ του Κρόιφ. Βεβαίως. Και τους έκανε γιο γιο όλους. Δηλαδή, που μείωσε τις αποστάσεις μεταξύ των γραμμών και δεν μπορούσαν οι αντίπαλοι να τους παίξουν. Μάλιστα. Αλλά λες ότι ας πούμε οι τραυματισμοί είναι απόρρια των συνθήκων. Ότι αλλιώς μεγαλώνουν τα παιδιά τώρα, η ανθεκτικότητά τους είναι διαφορετική από τότε. Ναι. Εντάξει, ναι, όχι, το λέω με την έννοια. Δεν υπήρχαν χιαστήρια εγώ. Ρε παιδί μου, το... Δηλαδή, αν ψάξεις κείμενο, πας στη βιβλιοθήκη. Ναι. Και ψάξεις κείμενο. Ωραία. Που να λέει χιαστήριο, ξέρω εγώ, πες κάποιον. Χιαστή. Ο παραπλασανίτης. Δεν έχει. Δεν έχει. Έλα μπουντε. Όχι, το λέμε την έννοια ότι τώρα και, είναι, και οι συνθήκες είναι πολύ πιο έντονες. Οι ποδοσφαιριστές κάνουν πολύ πιο. Οι προπονήσεις εκείνα τα χρόνια τώρα δεν ήταν οι προπονήσεις. Πάνω κάτω τα χεράκια. Η γύμνασή τους είναι επαγγελματική. Δηλαδή, γίνεται με στόχο κάποτε, την ενδυνάμωση. Ναι. Κάποτε, ωραία, κάνανε προπόνηση. Ανεβοκατεβαίνα τα σκαλιά. Διακοπές. Τελείωνε 5 Ιουνίου το πρωτάθλημα. Ναι. Γυρνούσανε 10 Αυγούστου και εκείνους στους 2 μήνες είχαν πάρει μια τσουγκράνα. Χώσαν 10 κιλά παραπάνω και η επιβάρυνση ήταν πολύ βαριά. Τώρα ο αθλητής είναι αθλητής. Κάνει. Ακόμα και στις διακοπές του. Ναι. Αθλείται. Ναι, ναι. Το πρόβλημα λοιπόν δεν έχει να κάνει στο κομμάτι 18-35 που είσαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Έχει να κάνει στο 5-15. Μάλιστα. Δεν θα πρέπει να ανακαλυφθεί τότε μία μέθοδος ώστε να υπάρχει μία ενδυνάμωση στα συγκεκριμένα. Μα δεν υπάρχουν συνθήκες. Τι μέθοδο υπάρχουν... να κάνουν. Ναι. Να χαλάνε το χορτάρι για να παίζουν. Ναι. Αυτό να πηγαίνουν σε κανένα ξερό, σε κανένα τσιμέντο, ούτω ώστε τα παιδιά να σκληραγωγούνται. Μάλιστα, μια πολύ ωραία. Διαβάζω ότι η αγωνία στον ΠΑΟΚ ξεκαθαρίζει σήμερα για τζαμπά. 90% είναι χιαστή, παιδιά. Συνήθως αυτές τις περιπτώσεις όταν περιμένει να ξεκαθαριστεί είναι δυστυχώς το αυτό που θέλουν όλοι να. Να μην συμβεί, να μην συμβεί, μάλιστα. Σε ένα ακόμη... φιλικό τώρα, στη μέση του πουθενά, έχουμε έναν με χιαστούς. Ακόμη ένα τραυματισμό, χιαστή, τέταρτος, πέμπτος στον ΠΑΟΚ. Από αυτό το υπάρχον ρόστερ. Τρεις είναι και ο του Βέρμπλουμ που είναι ο χειρότερος τραυματισμός που υπάρχει. Ναι. Ο Χίλιος Στέρνοντας. Μάλιστα. Δεν στώνει ποτέ. Μου αρέσει που ένας φίλος μου μέσα στην ΠΑΕ ναι. μου έλεγε ότι θα είναι στην αποστολή για τον Άγιαξ. Τα έφαγε τα πινελίκια του τότε. Ναι. Που βρήκε εμένα να το πει. Και το γράψες. Τι λες, ρε. Ναι, είπα και εγώ. Πολύ έμπειρος. Έτσι.
Είμαι πολύ έμπειρος. Δηλαδή, δεν... Πρώτα απ' όλα, κοιτούσα στην προετοιμασία, η μία γάμπα του ήταν διπλάσια από την άλλη. Σαν εκείνη τη φωτογραφία με το χέρι που τη δίνει ο άλλος και είναι μπρατσαράς. Ναι, μάλιστα. Ωραία. Πάμε να κάνουμε ένα ψεύτο διαλυματάκι. Ναι, μόνο ένα χαλαρό. Ένα χαλαρό, βέβαια, αφού ενημερώσουμε ότι όσοι καταφέρατε να κάνετε τελείω. Που είναι η ολοκλήρωση. Είναι το νόημα της ζωής. Το νόημα της ζωής, η εξέλιξη. Που είναι που είστε εσείς σε ένα άλλο πρόσωπο. Που ελπίζουμε να μην το κάνετε σαν και εσάς. Ναι, αυτό είναι το χειρότερο. Ναι, ναι. Ναι. Πρέπει να του δώσετε τις ιδανικές συνθήκες για να μην γίνει σαν και εσάς. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς αυτό. Ωραία. Τα πολύχρωμα όνειρα είναι εκεί για εσάς. Πού ακριβώς? Λεωφόρος Παπα-Νικολάου 150 γάμα, στα ΠΕΦΚΑ τα εξωτικά, απλά, παρκάρεις άνετα, κοιτάς άνετα, διαλέγεις άνετα, επιλογές εξαιρετικές. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Θεσσαλονίκης στα έπιπλα ΣΥΛΕΚ, 5 χρόνια εγγύηση, δηλαδή είναι το παιδί σας λίγο ζωήρο χώρο, πηδάει στο κρεβάτι σαν το κατσίκι. Έχουμε τη λύση. Εντάξει. 2-3-15-55-44-99, πολύχρωμαόνειρα.gr για να δείτε τι έχουμε. Να δείτε, μην πάρετε σε τους μπάνιδες. Τώρα έχει ένα κρεβάτι αυτοκίνητο εκπληκτικό. Τι αυτοκίνητο, τι μάρκα? Τι μάρκα? Μαζεράτι. Μαζεράτι. Εγώ θα έπαιρνα Λάντα. Στο παιδί. Ειδικό που θα ξεπουλήσει. Πολύχρωμαόνειρα.gr λοιπόν μαζί σας και σήμερα. Τι έχουμε? Μην κοιτάς. Welcome στο Αλεξία Δράμα. Σκούπα. Αύριο σκούπα, σκούπα. Σκούπα που έλεγε και ο Τάκης του Καλάς. Δεν ήταν Φίλιπς. Διαφήμιση. Σκούπα. Εντάξει, ήταν σκούπα. Γι' αυτό η σκούπα Φίλιπς του φάει τη σκόνη και από μακριά. Ναι, εντάξει. Ποιο είναι ο. Τι έκανε, το είχα εδώ και μαζί με τη σκόνη από εκεί. Ξέρω κάτι άλλο σκούπε που ρουφάνε τι σκόνε. Καταλέντα. Welcome στο Αλεξιάδη λοιπόν. Φιλιππόλεος 57, ελπίζω να περνάει καλά στη Λισαβόνα ο αδερφός και συναγωνιστής. Παναφέρει από την Πράγκα. Μην το γελάς, γιατί έγινε η παρουσίαση της τύχημα της προάλλες. Ωραία, και μέσα στο μπουχουχουχαχα έχουν πάρει και την Πράγκα. Και είναι πάνω ο αδερφός Πάνος Κωνσταντόπουλος. Στίχημαν είναι, διαφημίζεται στην Πράγκα. Στη φανέλα του ΠΑΟΚ. Ναι, 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 το η ξέρω. Και πάνω είναι η διευθυντή της Πράγκα. Α, μάλιστα, μάλιστα. Που είναι η ίδια εταιρεία. Στο μεταξύ είναι στο Πάνο Κωνσταντόπουλος, που είναι ο διευθυντής marketing και όχι μόνο της Τίχημαν. Και είναι ο Φερέιρα, ο οποίος σκοτώθηκε και βγήκε από την Πράγκα. Ναι. Και λέω τώρα μην πει τίποτα μέσα μου, τώρα τι θα κάνουμε τώρα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά δασκαλεμένος ο Πάνος ήξερε. Έτσι. Γιατί έλεγε και για, το διεθνές μπραντ που έχουμε και αυτά και το ίδιο. Τα δικά, τα κολκίστηκα αυτά, ναι, οργανισμός και ναι, κοσόρτσιμ. Ναι. Έχω κάνει πιο τεχνοκρατική δημοσιογραφία, αλλά πότε καταλάβετε αυτά. Τσομπάλι. Πρέπει να, λοιπόν παιδιά, μπείτε όλοι σε κρυογεννητικό θάλαμο και ξυπνήστε μετά από 20 χρόνια να καταλάβετε τον Κόλκα. Διότι τώρα δεν μπορείτε, δεν μπορείτε. Όχι 20, 2 μήνες δώσουμε. 2 μήνες βαστείς, Φιλιππούπολος 57 λοιπόν, welcome στο Αλεξιάδη, ηλεκτρικές ηλεκτρονικές συσκευές σε τιμές κόστους. Έκανα το πάνω. Ξερετικά. Πάμε από το διάλειμμα, ελπίζοντας να έχουν έρθει τα τσιγάρα μας. Ναι. Ποιος σας τα φέρει τα τσιγάρα? Έχουμε άτομο που τον πληρώνουμε για φίλο. Τι? Έχουμε άτομο. Έχουμε Φερερέ στο στούντιο. Ναι. Αλήθεια. Του καημένου το παιδί που το φέρα για πρακτική. Δεν τρέπεστε. Όχι. Πάμε διάλειμμα. Συχαίνομαι εντελώς. Μπαμπανίδης, μπήκε εδώ. Ούτε καν τα μικρόφωνα δεν άνοιξα και έλεγε συχαίνομαι. Ωραίες πρωινές έτσι. Μιλάμε για μια έμπνευση κάκιστη. Γιατί ρε παιδί μου, εντάξει, ένα συμπαθητικό. Στην παραγωγό μου, τι. Συμπαθητική μπάντα, α πούμε, συμπαθητικό τραγουδάκι. Ξερνάω με καμπίδικα. Γιατί. Είναι ησυχαμένο. Είναι σαν να ακούω Εφηθόδη. Ωραία και Εφηθόδη. Βάλε αυτό. Θα βάλω. Μπορεί να το έχει τραγουδήσει γιατί έχει πει κατά καιρούς κάτι. Last Christmas, κάτι τέτοιο. Έχει πει πολλά, ας πούμε. Last Christmas από Εφηθόδη. Σιγά σιγά πλησιάζει και η εποχή. Αυτά θα παίζουμε. Αυτά. Εννοείται, έχω μεγάλη γκάμα σε χριστουγεννιάτικα. Καταπληκτικό, εντάξει, όχι καταπληκτικό, αλλά η ειρωνία της μοίρας ότι ο George Michael, ξέρεις, πέθανε την ημέρα των Χριστουγέννων. Ναι. 25 Δεκεμβρίου. Εγώ πιστεύω ότι ήταν marketing. Ναι. Πέθανε δύο μέρες πριν τον κρατούσαν και σε ψυγείο. Εγώ πιστεύω ότι δεν έχει πεθάνει όπως πάρα πολύ. Ναι, εγώ δεν πιστεύω ότι πέθανε ο Elvis Presley. Γιατί. Γιατί είναι 120 χρονών τώρα κάπου. Ναι. Επίσης δεν πιστεύω ότι έχουν πεθάνει και άλλοι εδώ από την ελληνική πραγματικότητα που δεν μπορούμε να το πούμε αυτό τώρα στον αέρα. Για το ψωμιάδι που είχαμε αμφιβολίες στο τσέκα.
έκανα, είναι αλήθεια. Το τσέκαρα. Πώς το τσέκαρες, ρε παιδί μου? Μίλησα με άνθρωπο που ήταν στην κηδεία. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Ναι. Και καλά, κάτι ξέρουμε. Για τον Βιονόπουλο έχω μία. Ναι. Αμφιβολία. Ναι, μικρή. Ναι. Αν δεν μίλησα με κάποιον στην κηδεία. Ναι. Το ότι μιλάμε για κηδείες, βέβαια, σε πρωινή εκπομπή αθλητικού ραδιοφώνου δεν είναι και το πιο εμπορικό. Μακριά από εμάς. Ναι, μακριά από εμάς. Εντάξει, μας. Συμβαίνει ανθρώπινο. Εντάξει, είναι ανθρώπινο, αλλά να ευχηθούμε υγεία σε όλο τον κόσμο, να ξεπεράσει και τα συνάγια του και τους βήχες και τα... όλα αυτά που μας ταλαιπωρούν. Εντάξει, εγώ είναι η εποχή πάντα που είμαι βαρύτονος. Ναι, θα σε πάρουμε στην πάντα. Ναι. Ναι. Δεν έχω το ταλέντο της μητέρας μου, όχι. Δεν πετυχαίνω νότα. Δεν πήρες τίποτα, ναι, εννοείται. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον 210 που λέει: καλημέρα παιδιά, Σταύρο, εκτός από το αμάξι δεν είναι φανταστικό και το πειρατικό καράβι, κρεβάτι? Θεϊκό, λέει, θεϊκό, για... θεϊκό, θεϊκό, θεϊκό. Για τα welcome stores. Για τα πολύχρωμα άντυρα. Πολύ δυνατό. Αλλά εγώ το αμάξι, γιατί ήταν πιο απλά. Το πειρατικό ήταν πιο... Το αμάξι δείχνει large. Το πειρατικό του στυλ. Πειρατικό του 2004. Πειρατικό. Κάτω το πειρατικό. Όχι το πειρατικό του Χεράκη. Ναι. Ο οποίος έκανε καριέρα από αυτήν την. Εντάξει, όταν ταυτίζεσαι με ένα μεγάλο γεγονός, γιατί να μην δεν κάνεις. Ξέρεις ότι οι μεταδόσεις μπασκετικές της εθνικής της ΕΡΤ που ακούμε, κάτις και λίγο, και η προσπάθεια των συναδέλφων να πούνε μία ατάκα, είναι ξεκάθαρο σύμπλεγμα κατά του Βασίλη Σκουντή που είπε το μυθικό «βάλ το αγόρι μου». Ναι, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι μεταδόσεις της ΕΡΤ στο μπάσκετ. Δηλαδή τις απολαμβάνω. Ασχολούμαστε περισσότερο με το τι θα πούνε οι. Ναι, είναι όμως λίγο ακραία η προσπάθεια του να πούνε κάτι που θα μείνει. Κατάλαβες. Και έχουν μείνει όμως. Έχουν μείνει. Ποιο? Το. Amen, αυτό το. You are on fire, man. You are on fire, man. Αυτό έχει μείνει. Ναι, αυτό το. Το Σλούκι Λουκ. Σλούκι Λουκ, το. Φάγα και αυτό. Άγιος Γιώργης. Όχι, εντάξει, έχει ένα μεγάλο κίνημα συμπαράστασης από τους φίλους της Φενέρμπαχτσε που για Τουρκία τώρα αυτό το πράγμα είναι συγκλονιστικό που συμβαίνει. Ναι, γιατί αν ήταν Μπεσίκτας ήταν φυσιολογικό που αριστεροφέρνουν. Ναι, είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή, ο κόσμος πώς αναγνωρίζει τώρα στην Τουρκία να μιλήσεις για τέτοια ζητήματα. Μου έλεγε προχθές φίλος ότι που έχει πολλούς φίλους από Τουρκία στο Facebook, δεν ανεβάζει κανείς τίποτα. Τα πράγματα είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολα. Είναι καθεστώς, δε. Και πόσο μάλλον σε ένα τέτοιο σκηνικό που. Ας δούμε και την αναγωγή στα δικά μας δεδομένα, ας πούμε. Βέβαια, εντάξει, δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε. Αναγωγή, για να μην μπερδεύεται ο κόσμος. Το πώς θα αντιδρούσε η κοινωνία σε μια τέτοιου είδους. Εγώ προσωπικά, αν ξέρω εγώ κάποιος ήταν Τούρκος στην ομάδα μου και του ζητούσα εγώ να. Ακουμπήσει να κάνει να ράνει κάτι που έσφαξε καμιά 5 εκατομμύρια δικούς του, δεν θα απαιτούσα να πάει εκεί. Θα πρέπει να είμαι καθυστερημένος για το απαιτήσω αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά στην Τουρκία προφανώς και δεν το αντιλαμβάνω. Παρ' όλα αυτά, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και η ίδια η ομάδα στηρίζει τον Σλούκα και είναι εντυπωσιακό στην προκειμένη περίπτωση. Ή επίσης για να πούμε για τη Φενέρα, ας πούμε, δεν ξέρω κατά. Είναι πόσο... στην ασιατική πλευρά, είναι πιο Μογγόλια από εκεί, να ξέρω. Αλλά στη Φενέρα έχουν συνέχεια ελληνικές σημαίες. Ναι, Σλου... εντάξει, στην Κωνσταντινούπολη έχουν εξευγενιστεί λίγο. Ναι, εδώ δεν ξέρω αν θα είχαμε ποτέ, ας πούμε. Τους είχαμε κανονικά. Πού? Παλιά. Ναι. Είχαμε. Με το κουτλάι τότε. Όχι, ρε, για πικάρισμα. Γενικά λες. Εντάξει. Είχαμε γενικά. Στα πολύ παλιά χρόνια. Ναι, σε κάποια φάση είχα πρόβλημα ταυτότητα. Δεν ήξερα, είμαι Τούρκος, είμαι Βούλγαρος, τι είμαι σαν πάω ξένο. Α, ότι σου λέγανε, ας πούμε, σαν τέτοιο. Εντάξει. Στην Αθήνα μου, ο Βούλγαρος. Σαν παρατσούκλι το είχανε. Ναι. Σε νοιάζει, σε πειράζει. Καθόλου. Να σε πούν κάτι που δεν είσαι, δηλαδή ποιο είναι το πικάρισμα στην καθόλου. Απλά μου το παίζουν και ότι θέλουν να σώσουν τη Μακεδονίτσα μας. Αυτό να το αντιλαμβάνεται ο κόσμος που πραγματικά εντρυφεί και υιοθετεί, ας πούμε, καταστάσεις από το εξωτερικό. Εντάξει, είμαι. Είδες θες το... Α, δεν το είδε, κανείς δεν το είδε το φιλικό. Δεν το... Εγώ το είδα. Πώς το είδες? Δεν μας κρύβουν. Δεν το είδα. Όχι, δεν το είδα. Και δεν θα κάτσω να βγάλω συμπεράσματα από ένα φιλικό. Αυτά τα φιλικά αυτά είναι μόνο για να βρίσκουν ρυθμό κάποια παιδιά που δεν είχαν. Αλλά μόνο αρνητικά από ό,τι αντιλαμβάνομαι έχει να. Και αρνητικά δεν είναι τώρα. Και ο Μαουρίτσιο έπαιξε και ο. Όχι, εννοώ με τον τραυματισμό. Δηλαδή, κοιτά την μεγάλη εικόνα στην παρούσα φάση. Με το πλήγμα που υπέστη η ομάδα. Αλλά είναι στη ζωή του ποδοσφαίρου όλα αυτά. Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει. Θα μου πεις αν είχε χτυπήσει κανένας άλλος. Ναι, αυτό. Αλλά και είναι περιουσιακό στοιχείο. Ζαμπά.
υπήρχαν κάποιες ελπίδες να πουληθεί, να ανασάνουμε λίγο. Mm-hmm. Είναι ζημιά. Να ανασάνουμε εννοώντας για το Final Fantasy Play. Εντάξει, δεν έχουμε θέμα οικονομικό. Και αυτό γράφεται, θα πουληθεί δηλαδή τώρα τον, τον Δεκέμβριο, τον Γενάρη, πότε είναι οι μεταγραφές. Λέω, θα πουληθεί. Κάποιος ποδοσφαιριστής. Ναι, ο μόνος που έχει αγοραστική αξία δυνατή αυτή τη στιγμή είναι ο Γιαννούλης, ο οποίος είναι απαραίτητο συναγωνιστικό. Άρα τι γίνεται με το Financial Fair Play. Άρα το καλοκαίρι θα. Μπορείς να ρίξεις κανένα συμβόλαιο, μπορείς να κάνεις λεπτά το Verbloom, τον πληρώνω και κάθεται. Ναι, δεν θα μπορείς να κάνεις μεταγραφές δηλαδή. Υποκειμενικό είναι αυτό. Μπορείς να κάνεις μεταγραφές. Μπορείς να κάνεις δανεισμό με όψιο να αγοράσεις το καλοκαίρι. Μπορείς να κάνεις 10 πράγματα μπορείς να κάνεις. Δεν μπορείς να ανοιχτείς πολύ. Ναι, υπάρχει θέμα ενίσχυσης τώρα για την περίοδο του Γενάρη. City δεν έχει ενίσχυση, ανάγκη ενίσχυση. Η Liverpool δεν έχει ανάγκη ενίσχυση. Εντάξει, λέω επειδή δεν έχουμε δει ακόμα κάτι έτσι να συζητήσουμε. Ό,τι διαβάζει βασικά είναι εκτός τόπου και χρόνου. Καλά, δεν διαβάζω. Να σου πω την αλήθεια. Η μόνη ουσιαστική ανάγκη που υπάρχει σε πρώτο χρόνο είναι ένα backup του Γιαννούλη γιατί δεν γίνεται να παίξει όλα τα παιχνίδια. Δηλαδή, Βιερίνια επιστρέφει ως extreme. Δεν μπορεί ο Βιερίνια να κάνει αυτό που κάνει ο Γιαννούλη στα 34 του. Άρα... Ο Γιαννούλης τι κάνει τώρα, έχει πάρει μια πλευρά και την πάει πάνω κάτω 90 λεπτά. Ναι. Αυτό αν το κάνει στον άντρε αυτή τη στιγμή. Αυτό που έκανε και πέρυσι δηλαδή ο Βιερίνια, εντάξει. Δεν την είχε όλη την πλευρά πέρυσι. Σε τετράδα παίζαμε πέρυσι, είχε κάποια συγκεκριμένα πράγματα, τον καλύπταν όταν ανέβαινε. Δεν είναι. Εδώ η απέτηση η αθλητική που υπάρχει από τα αριστερό μπακ είναι όλη η πλευρά δική σου. Τι τσιρικάζεις, τρέξε. Τρέξε. Γιατί, ναι. Να μάθεις. Ναι. Ψάχνεις έναν ακόμα αθλητικό παίκτη που να ξέρει και λίγο μπάλα στα αριστερά. Και για μένα δεύτερη επιλογή θα ήταν ένα center forward πιο έμπειρος και πιο σταθερός από αυτούς που έχουμε. Ναι. Του στυλ, ας πούμε, τη center forward. Ο Ζλάντεν. Ο Ζλάντεν τελείωσε την καριέρα του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μήπως είναι μια λύση, λέω εγώ τώρα. Και το άξιζε τι δημιούργησες. Τι. Άκουσα τον Γκόλκα να πάρουμε τον Σλάταν. Εσείς δεν λέγατε που. Ναι. Δεν ξέρει, παιδί μου, 38 χρονών είναι τώρα. Δεν είναι. 45 τον παίρνω από τον Σλάταν, αλλά δεν έρχεται η Ελλάδα. Πιστεύω ότι είσαι επηρεασμένος λίγο από ο Ιμπράιμοβιτς. Σαν. Σαν φυσικό. Έχει αυτό το δεν σας βλέπω. Όχι, αυτό το έχει στο απόλυτο. Δεν το φτάνει. Αν ο Σλάταν δεν ήταν Σουηδός και ήταν σε μια εθνική. Γαλλίας ή Αγγλίας. Όχι ή... Γαλλία, νερόβραστη. Τέλος πάντων. Αργεντινή. Σε μια άλλη εθνική που ήταν σε ψηλό επίπεδο. Ναι. Δεν θα έμπαινε γυμνός στο γήπεδο και θα έλεγε επιγλερίστε με. Το μοναδικό κουσούρι στην καριέρα του ήταν ότι ήταν σε μια εθνική η οποία δεν έκανε κάτι. Και εκεί έχει βάλει και τον κόλμη του ψαλίδι, φίλε, που δεν μπαίνει ποτέ. Ναι, ναι. Ποτέ. Ο οποίος αποχαιρέτησε τους Λοτσάντζελ. Τους Λοτσάντζελ. Τους Λοτσάντζελ. Τους Λοτσάντζελ Γκάλαξη. Και τους είπε ότι τώρα μπορείτε να πάρετε να δείτε baseball. Εντάξει, ρε παιδιά, εγώ ούτε καν είμαι. Εγώ. Τέλος. Αυτά είσαι, εντάξει, γιατί κατηγορούν πολλούς ανθρώπους που το κάνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή ο Σλάνταν έχει άδικο που το κάνει. Όχι, αφού αυτό είναι. Ο Σλάνταν στην καριέρα του, φίλε, πήρε πρωτάθλημα με όλες τις ομάδες που έπαιξε. Εκτός από μία, νομίζω, εκτός από τη Μάντσεστερ. Γιατί, ναι, στη Μάντσεστερ. Και ήταν στους United, και τραυματισμούς και τέτοια. Έχουμε και με τη Μίλαν. Ναι. Η οποία μετά την εποχή Αντσελότη είναι μια κωμωδία. Ναι. Εντάξει, πήρε πρωτάθλημα. Τι να γυρίσει να του πει δηλαδή του Σλάνταν εσύ, γιατί τη βλέπει, να σου πει φύγε ρε βλάκα από εδώ. Άσε που ξέρει και καλά. Και σύν την πορεία του, ας πούμε, και το πώς ξεκίνησε, από πόσο χαμηλά και αναδείχθηκε και έφτασε σε αυτό το. Όλη του ιστορία είναι ιδιαίτερη. Και τα γκολ που έχει βάλει δεν είναι τώρα. Δεν μπαίνουν. Εγώ πιστεύω ότι ο Ζλάταν δεν θα έκανε καριέρα ποτέ αν ερχόταν Ελλάδα. Σκέψου τώρα, έχοντας ας πούμε αυτή την. Ναι, ναι, με αυτά τα στοιχεία. Όχι, άστο τα στοιχεία. Με τα στοιχεία του χαρακτήρα. Σκέψου τώρα στην Ελλάδα να έρθει να πει ο Ζλάταν. Στον Μπάμπη από τη Σταυρούπολη που είναι στην Κερκίδα να πει ότι αποθεώστε με και θαυμάστε με. Και να και του λέει άλλωστε, αν με πει σε μένα να πούμε, εγώ όταν έπαιζα στο Βατανιακό, καλύτερα τα έκανα. Ποιο ξεκίνησε το Βατανιακό. Ποιο. Γιαννούλη. Είδε, τίποτα δεν είναι τυχαία, α πούμε, στην αναφορά. Τα στοιχεία του Ιμπραήμοβιτ. Κορμπή, ελαστικότητα, τεχνική, δύναμη, ταχύτητα. Δεν υπάρχει, φίλε, δεν ξέρω. Ήρθα, είδα, κατέκτησα ως νέος Ιούλιος Κέσσαρας, ανέφερε ο Ζλάταν. Σας ευχαριστώ, Γκάλαξη, που με κάνατε να νιώσω ξανά ζωντανός στους οπαδούς της Γκάλαξη. Τους ευχαριστεί κιόλας βέβαια. Θέλατε Ζλάταν, σας έδωσα Ζλάταν. Παρακαλώ, η ιστορία συνεχίζεται. Τώρα πάτε να δείτε baseball. Πολύ
Απλά λεφτά. Εγώ θα ήμουν επί δύο. Δεν ήμουν Ιμπραήμοβιτ. Επί δύο. Θα του έβλεπε. Ναι, ναι, ναι. Εδώ έπαιξε Παύλο Μπελάκη. Είσαι. Του βλέπει. Ποδοσφαίρικα, δηλαδή τι να λέμε. Δεν του βλέπω. 38 και φεύγει, δεν ξέρω τώρα αν θα μπορέσει. Θα πάει, απέξει κάπου. Θα πάει, Ευρώπη λες, ε. Κάπου που έχει γκόμενε. Κάπου θα πάει. Τα ξέρουμε κι αυτά. Όχι, μωρέ. Τι να πάει εκεί πέρα. Θα πάει κάπου καλά. Ναι. Μπορούμε να πούμε όμως εμείς, γιατί να το βγάλουμε αυτό σύνδεση, ας πούμε, ότι ρώτησε. Ρώτησε όπως έχω δει το καλοκαίρι. Ναι, 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 γράφτηκε. Ρώτησε για Ζλάταν ο Πάουκ. Ρώτησε για Ζλάταν ο Πάουκ ή στο. Βλέπει. Πιο ωραίο αυτό. Δεν είναι. Το καλύτερο είναι, έχει γραφτεί στον Πανταζή παλιά με τον Μπίρχοφ. Στα από αυτά. Το είχαμε πει, ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχει. Τσεκάρι, 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 Μπίρχοφ. Τσεκάρι, Μπίρχοφ, φιλό. Δηλαδή, θέλει να τα τέσσερα κόλλα και βάζει τον Τζέσσερ. Τι τσεκάρι, τι να τσεκάρι. Μαζί με αυτό είναι και το τέτοιο. Πρέπει να το είχαμε αναφέρει και όλοι στην προηγούμενη τα διάλεμε. Σπορτοφορά το Κωστακούρτα και Σαββίσεβιτ. Κοιτάει ο Πάουκ. Δεν το θυμάζει αυτό. Τόσο βαρύ δεν. Παιδί μου, έβγαλε ραδιοφωνικός παραγωγός, το είπε και στον αέρα κιόλας αυτό, και έβγαλε κάποιον από τη Σερβία, ραδιοφωνικός παραγωγός που ομιλούσε σερβικά, να συζητήσουν περί του θέματος. Ποια, κατά τα πόσο έχει υπόσταση το δημοσίευμα. Κορυφαίο έχει. Σαββίσεβιτς, τώρα θυμάσαι Σαββίσεβιτς με χτύπημα. Και εμπιστευτικό. Όπου εκεί το περιοδικό έκλεινε, ρε φίλε, κανένα δύο εβδομάδες πριν βγει. Και τη μέρα που κλείνει, είναι ο καημένος ο Πλάνωνος, συγχωρεμένος ο Πλάνωνος ο Φορόπουλος. Και του λένε από τον ΠΑΟΚ, έκλεισε ο Γκζαραγέτα και ο Φονσέκα. Ο ΠΑΟΚ είχε κάνει ήδη 7 μεταγραφές τότε. Και με αυτούς τους δύο είναι 9. Ναι. Και βγαίνει το περιβόητο πρωτοσέλιδο δύο εβδομάδες μετά, αφού είχε χαλάσει μία ώρα αυτό. Ναι, ναι, ναι. Δύο εβδομάδες μετά τα αστέρια του ΠΑΟΚ, Γκζαραγέτα, Φονσέκα. Αυτό είναι συλλεκτικό τώρα στην Αγγλία. Αυτό θα πουλιόταν εκατομμύρια. Εκατομμύρια. Θα πουλιόταν αρκετά τέλος πάντων. Μάλλον ξεπούλησε γιατί πίστεψε. Είναι πιστευτό. ΠΑΟΚ πιστευτό. Αλλά εντάξει, μιλάμε τώρα, είναι να μην σου κάτσει. Π.χ. ρισκάρει ένα συνάδελφο παλιά. Είναι να δει ο Τζούτζεβιτς το βράδυ. Ναι. Ωραία, αλλά τότε δεν έχει κινητά μαμού σου του. Στο καφενείο έπαιρνε για να βγάλει τέτοιο. Προ το κηλικείο. Ήρθε ο Τζούτζεβιτς το βράδυ, μόνο σου του. Και ο Τζούτζεβιτς είχε πυροβοληθεί στο Βελιγράδι στα πόδια. Ναι. Η παιχτάρα αυτή. Ναι. Η παιχτάρα αυτή. Έχει μια έτσι ροπή προ του έρευνε ποδοσφαιριστέ, αρέσουν. Κοίτα, ο Τζούτζεβιτς ήταν σε μια εποχή, φίλε, που δεν τη βρίσκαμε. Ναι. Και ήρθε να πούμε και έδωσε μια. Εντάξει, δεν έχει βάλει. Πόσο, 9 γκολ είχε βάλει, δεν έχει βάλει και άλλο. Δεν έχει σημασία, ήταν το στυλ μαλλιά αυτό. Αυτό αρέσει, το αλήτικο, α πούμε. Είχε αλήτικο ταχύτητα, είχε στοιχεία τότε που δεν υπήρχαν στην ομάδα. Χαρακτηριστικά θυμάμαι, βάζει ένα γκολ στη Λάρισα με το που μπαίνουμε στο πέταλο. Θυμάμαι κάτι πέτρε από του αντιπάλου οπαδό, μιλάμε τώρα, έχει σκοτεινιάσει ο ουρανό και μπαίνει και τον γκολ. Ωραίο, ωραίο σκηνικό. Ωραία χρόνια, μάλιστα. Φέπε πίσω αυτέ τα ποδόσφαιρα. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ήρθε η ώρα να πάμε στο δεύτερο break μα. Κοιτά το ρολόι. Προσπαθήσουμε να ανοίξουμε τι γραμμέ, αν τα καταφέρουμε. Ναι, είναι ένα ζήτημα αυτό. Εσεί καλέστε, βέβαια, θα δούμε αν θα σα ακούσουμε. Ή αν θα μα ακούσετε. Βασικά καλέστε για να τσεκάρουμε τι γίνεται. Ναι, να κάνουμε ένα τεστ, ένα sound check. Μαζί να διαμορφώσουμε. Welcome στο Αλεξιάδη, Φιλιππούπολιος 57. Στους αμπελόκηπους, γιατί Φιλιππούπολιος που δεν έχει κι άλλοι, νομίζω. Γενικά με τους οδούς δεν έχουμε φαντασία. Έχει 12. Ναι, Μακεδονίας. Ψάξε τώρα το Μακεδονία. Το λέει ένας φίλος αυτό συνέχεια. Ψάξε πόσο Μακεδονία έχουμε. Αεροδρόμιο, εμπορικό κέντρο, κτέλ, κάτι άλλο, οδός Μακεδονίας, πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Και από εκεί και πέρα μετά έχουμε Φιλίππο Αλεξάνδρου, Ολυμπιάδος. Μέχρι εκεί σταματάμε. Και τελείωσαν οι όδοι της Θεσσαλονίκης. Welcome στο Αλεξιάδη, λοιπόν. Φιλίππου Πόλεως 57. Ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές σε τιμές κόστους. Επισκεφτείτε το μαγαζί και θα καταλάβετε το κατάστημα και θα καταλάβετε τι και πώς. Πολύχρωμα όνειρα. Ό,τι θέλετε για το παιδί. Έπιπλα Σιλέκ με 5 χρόνια εγγύηση, αποκλειστικός αντιπρόσωπος. Τα πολύχρωμα όνειρα. Καλώσια καθίσματα αυτοκινήτου, βρεφικές κούνιες σε μεγάλες πράντες. Τα καλύτερα για το παιδί. 2-3-15-55-44-99. Πολύχρωμα όνειρα.gr για να κάνετε μια, να κάνετε λίγο μπανιστήρι, να γίνετε κλειδαρότρυπες, που είναι και ένας φίλος. Εντάξει, πάμε στο διάλειμμα και συνεχόμαστε πάλι πίσω. Πραγματικά, τι να πω, ήθελα να πάρω εκδίκηση, τα κατάφερα. Και πραγματικά πρώτη φορά θα πω μπράβο στον εαυτό μου.
Μα αυτό θα πρέπει να ξεκινάμε κάθε μέρα. Είναι το πιο motivation ηχητικό, πιο motivation δήλωση που υπάρχει. Μπράβο στον εαυτό μου. Δεν πρέπει να λέμε ένα μπράβο στους αυτούς μας καθημερινά. Ξυπνάω το παιδί και λέω αυτού σου. Αυτού σου παλικάρι μου. Ναι. Αυτού σου. Πολλοί θα θέλανε να ξυπνάω το πρωί και να σου λένε αυτού σου. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, δεύτερη ώρα του ψυχιατρίου εδώ στο Λίμπενο 107,4. Γραμμές έχουμε τελικά, τι. Παίζει. Δεν μας έχουν ξεκαθαρίσει ακόμα. Εντάξει, δοκιμάστε να καλέσετε για να κάνουμε και ένα soundcheck στο 2-31-0-287-3-8. Να δούμε κατά πόσο ευσταθεί η επικοινωνία με τον κόσμο. Ιδάλλως θα επικοινωνήσουμε με σήματα καπνού ή και με μηνύματα. Καλημερίζουμε το φίλο μας τον Αντώνη που λέει ότι ο Χατζηγεωργίου που είναι στην ΕΡΤ ήταν, λέει, δίπλα στο επικό που ανέφερες, βάλ το αγόρι μου, και συμπλήρωσε στην ρίση του Βασίλη Σκουντή το βάλε. Αλλά αυτό δεν έμεινε. Δεν έμεινε. Γιατί είναι το γεγονός. Ναι. Καλημερίζουμε το φίλο μας τον Γιώργο που λέει: καλημέρα, παιδιά. Επίσης, πολύ καλό είναι, λέει, και το ανάποδο. Για αυτό που λέγαμε περί των ανθρώπων που ενδεχομένως να έχουν φύγει από τη ζωή, αλλά και να μην έχουν φύγει. Να ζούνε, ας πούμε, μυστικά, όπως λέγαμε για τον Elvis Presley. Υπάρχει, λέει, και το ανάποδο. Υπάρχει κόσμος που νομίζει ότι έχει πεθάνει. Και ζει. Όπως ο Μικ Τζάγκερ. Εκπλήσωμε, λέει, καθημερινά του διαβάζω νέα για αυτό να. Είναι, και για άλλους δεν έχει αναρωτηθεί, ζει αυτός ακόμη. Είναι, θες να γράψεις για κάποιον και λες. Έχω κάνει Google. Ναι. Βίωση ο τάδε. Ναι. Για να τσεκάρω ότι δεν θα γράψω καμιά μυθική βλακεία. Χρειάζεται. Να κοιτάς, ας πούμε, τις πίσω σελίδες που γράφανε τις απώλειες, ας πούμε, των ανθρώπων. Ναι. Δεν ξέρω, υπάρχει ακόμα αυτό στις εφημερίδες. Ε? Δεν υπάρχει. Ναι. Πέθανε, απεβίωσε ο τάδε. Υπάρχει στο ριζοσπάστη σίγουρα. Τέτοια ενότητα που γράφει, ας πούμε, επεβίωσε σε ηλικία τάδε, υπέρ αυτού καταθέτουμε ένα ποσό, ας πούμε, για τις ανάγκες του κόμματος, κάτι τέτοιο. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχουν και τα φαρμακεία πλέον. Δεν ξέρω, βασικά εφημερίδες δεν υπάρχουν καλά. Ναι, για να καταλάβεις, εγώ τώρα για βάλω το γάμο μου, τον έβαλα στη Φόρτσα. Ωραία. Δεν μου το δέχτηκε ο Δήμος. Ναι, γιατί? Είναι εφημερίδα μου, λέω. Τι λέει, δεν μπορώ να βάλω στην εφημερίδα μου ότι παντρεύομαι. Πρέπει να βρείτε, λέει. Πώς θα λέει. Καθημερινή. Και το έβαλα στον τύπο της Θεσσαλονίκης. Στην ΜΗ. Στον τύπο της Θεσσαλονίκης που βγαίνει για αυτόν τον λόγο, βασικά. Ναι. Ωραία. Όπου έτυχε εκείνη τη μέρα και ήταν ολοσέλιδη συνέντευξη του Κυρκύρ. Λέω, ρε, πώς δηλαδή. Κάτσα την τέτοια γάμο και εγώ τα μότρα σου πρώτη σελίδα. Ναι. Αυτό τώρα τι είναι, δεν το έχω καταλάβει. Γιατί πρέπει να δημοσιεύσεις το γάμο σου σε εφημερίδα? Το έχεις. Ποτέ δεν το έχω αναλύσει. Ναι, έχεις εξήγηση. Όχι. Ποιος είναι ο λόγος που οφείλεις να. Πρέπει να πάρεις τα 15 λεπτά δημοσιότητας που σου αναλογούν. Σε τι αποσκοπεί? Αν έχει κάποιος εξήγηση, ας μας πληροφορήσει. Γιατί πρέπει να μαθαίνουν κι άλλοι το ότι παντρευόμαστε. Ναι. Και το ότι όμαστε. Ναι, εγώ θέλω. Ναι. Δηλαδή, να βάλουμε το χωρισμό, άμα είναι. Ναι. Χωρίσαμε. Ναι. Χωρισμοί. Έχω μία έτσι υπόνοια και υποψία ότι έχει να κάνει για να διασταυρωθεί αν αυτός που παντρεύεται είναι διπλοπαντρεμένος. Δηλαδή να δει κάποιος ότι παντρεύεται ο τάδε, ξέρω εγώ, με την τάδε και να πει, μα τι λες, αυτός είναι ο άντρας μου. Να το δει κάποιος, ας πούμε, και να καταθέσει, ξέρω εγώ, χαρτιά, ένσταση, οτιδήποτε. Δηλαδή να είναι όλες οι γυναίκες της πόλης αυτή τη στιγμή να διαβάζουν κάθε πρωί να διαβάζουν την πόλη να δείξει για να δούμε να παντρεύεται άλλο άντρας τους. Δεν ξέρω, προσπαθώ να βρω. Δεν φάνηκε πολύ έξω. Όχι, καθόλου έξω. Ναι, αλλά τις έχω και κανένας. Ναι. Προσπαθώ να βρω εξήγηση για το συγκεκριμένο ζήτημα τόσο χρόνια. Αλλά παρακαλάνε κάθε φορά που ανοίγουν εφημερίδα να παντρεύεται άλλο άντρα του. Να τον πάλεγε στην εκκλησία. Ναι. Οπότε 2-31-0-287-3-8. Μέχρι τώρα μάλλον δεν δουλεύει. Μάλλον δεν μας παίρνει κανένα. Όχι, μάλλον δεν δουλεύει. Ας το θεωρήσουμε έτσι. Οι γραμμές σκοτώνονται στο. Το μυθικό το κάναμε στον 103. Αν συνδεθούμε με τη γραμμή 3, όπου μια γραμμή είχαμε. Ναι. Και ήταν ένας μίμος, ας πούμε, που έκανε τις δέγες. Μιας και μιλούσαμε στην προηγούμενη ώρα ο λίγον τι για τον Ιμπραήμοβιτς. Πιστεύεις ότι ο καινούριος αυτός, έτσι, το next big thing του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, αυτός ο Χάλαντ, είναι ο νέος Ιμπραήμοβιτς? Δεν έχει μούτρα Ιμπραήμοβιτς τώρα. Ναι, αλλά ως έτσι, και ως κορμοστασιά και ως επεκτικές. Δεν έχει τόσο καλή τεχνική, αλλά όντως είναι ένα παιδί το οποίο έχει απίστευτο πακέτο. Mm-hmm. Και σε μια εποχή που ξοδεύονται πάρα πολλά λεφτά για τέτοιου είδους παίκτες. Κορμί. Ναι. Καλή ταχύτητα, καλός με την μπάλα, καλός ψηλά.
δυνατός, δηλαδή έχει το πακέτο, ρε φίλε. Και για ακόμη μια φορά επιβεβαιώνεται ότι τα project τα σοβαρά, τα δύο της Red Bull δηλαδή, δημιουργούν υπεραξίες. Η Red Bull, η οποία είναι και βασικό πώς να το πω, συστατικό στην δίαιτα του Βάρντι. Διάβαζα χθες ένα άρθρο, δεν ξέρω αν το είδες αυτό. Του Βάρντι, ο οποίος ανέλυε το τι κάνει πριν από ένα παιχνίδι. Που έχει πολύ ενδιαφέρον να το δεις αυτό. Πρώτα απ' όλα, μιλάμε για τον πιο στεγνό παίκτη της Premier League. Δηλαδή είναι στεγνός. Ο τύπος πρέπει να έχει ποσοστά λίπους όσα ποσοστά έχει ο Τζίμερος στις εκλογές. Ναι. Γιατί γνωρίζουμε, ας πούμε, για τους ποδοσφαιριστές, κολοτσάνε, κάνουν ρανούν, αλλά έχει πολύ σημασία ολόκληρη η επιστήμη που αναπτύσσεται από τριγύρω τους και η διατροφή τους είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Οι ποδοσφαιριστές έχουν καταστρέψει την καριέρα τους γιατί δεν ακολούθησαν την σωστή διατροφή. Και λέει ο ίδιος, ας πούμε, πριν από ένα μάτς της Premier League, πίνει. Μ' αρέσει εμένα η διαιτά του πάντως. Πίνει ένα νεροπότηρο γεμάτο με κρασί πόρτο το βράδυ πριν κοιμηθεί. Τώρα τι νεροπότηρο μπορεί να είναι αυτό, δεν ξέρω, μπορεί να είναι το νεροπότηρο. Ένα ποτήρι κρασί, είπε. Ναι, ναι. Νεροπότηρο. Ναι. Νεροπόρτορο, γιατί πίνει και πόρτο έτσι. Να πούμε για να είσαι. Την ημέρα του αγώνα ξυπνάει στις 9 το πρωί. Αν ο αγώνας γίνεται, Φερρυπίν, στις 3. Θα πιει, λέει, ένα ιζοτονικό ποτό. Ιζοτονικό δεν λέγεται αυτό, ενεργειακό ποτό. Ενεργειακό. Μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Μέχρι τις 11.30 λέει θα έχει φάει για πρωινό μια ομελέτα με ζαμπόν και τυρί. Βάλε μπέικον, Βρεβάλντι. Βρεβάλντι. Δεν θέλει. Άγγλος είσαι. Ζαμπόν. Και τυρί, τι τυρί. Βάλε φέτα. Βάλε φέτα μέσα. Βάζουν εκείνο το. Ναι, τέλος. Ένα κίτρινο, ναι, ό,τι να είναι. Ομελέτα με ζαμπόν τυρί μαζί με φασόλια. Επίσης έχουν στο πρωινό. Ναι, είναι το κλασικό, το βρετανικό το πρωινό. Μαζί με την ομελέτα, λέει, θα πιει άλλο ένα κουτί από το γνωστό ποτό. Στη συνέχεια, λέει, πριν βρεθεί στο γήπεδο, θα φτιάξει ένα διπλό εσπρέσο. Μια χαρά είναι, δηλαδή μια τέτοια δίαιτα μπορεί να ακολουθήσω και εγώ και μπορεί να αρχίσω να παίζω μπάλα. Είναι δίαιτα αθλητή, αυτό θα τα κάψει αυτά. Και μια ώρα πριν από τη σέντερ θα πιει πάλι ένα. Σαν να μου φαίνεται ότι είναι λίγο κατευθυνόμενη αυτή η δίαιτα. Πόσα, τρία Red Bull. Ναι, τρία Red Bull. Σε όλη τη διάρκεια αυτή τη προετοιμασία, λέει, χρησιμοποιεί και κάτι ακόμη για να πάρει ενέργεια, το καλύτερο είναι αυτό. Επιθέματα νικοτίνη. Επικαπνίζει αγόρι μου. Ναι. Εντάξει, ναι. Ωραίο, δεν θα πάρει ενέργεια, ρε παιδί μου, να του δώσει το κάτι τη. Άκου τώρα, υπάρχουν προπονητές οι οποίοι επιβάλλουν κρασί στους παίκτες. Άλλοι τσίπουρο. Παλαιότεροι προπονητές. Ναι. Το δικό τους, άμα ήταν, τελειώσαμε. Ναι. Ναι. Γιατί χαλαρώνει. Όχι πριν το παιχνίδι, μετά. Μετά το παιχνίδι, να πιούνε. Δηλαδή τι επιβάλλουν, ότι πιέσουμε το ζόρι, πιέσουμε κρασί, να πούμε. Έλα, ακόμα ένα για μας. Να πιούμε κρασί για να κοιμηθούν, ρε. Δεν έχει περένταση ο παίκτης μετά. Άμα πιεις κρασί κοιμάσαι, δεν ξυπνάς, δεν θέλεις όπα. Δεν νομίζω. Μετά το κρασί με ζαβλακώνει όσο τίποτα άλλο. Ναι. Δηλαδή καλύτερα το Λεξοτανίλ. Μάλιστα. Δεν είναι. Θα τους βάλει, τους επιβάλλει να παίρνουν Λεξοτανίλ, ας πούμε, και έτσι. Και Ζάναξ. Πώς λένε, μπύρες πολλές. Δηλαδή η ομάδα του Σάντος, όταν περιμέναμε στο αεροδρόμιο για να γυρίσουμε από κάπου, μπορεί να πίνανε 5 μπύρες ο καθένας. Ο καθένας. Ναι. Πίνουν οι αθλητές. Τι λες. Ναι. Γιατί και δεν έχουμε δείγματα. Υπήρχε και η ομάδα του ΠΑΟΚ που κάπνιζε το 70%. Μάλιστα. Αυτά δεν τα ξέρει όμως ο κόσμος. Εντάξει, των υστέρων. Υπήρχε. Ναι. Υπήρχε, παραδείγματος χάρη, σε ένα τσάρτερ μια φορά, ναι, σκοτωμός πίσω για το οποίο θα πάει να καπνίσει. Γιατί δεν καπνίζει τη θέση σου. Γιατί καπνίζεις, με στο αεροπλάνο αφού απαγορεύεται. Ναι, καλά. Τι άλλο πλάρα είναι αυτά να τα πούμε. Σκοτωμό. Τότε. Τώρα σοβάρεψαν τα πράγματα. Γλώσσα του προπονητή, δηλαδή. Σιγά μην τον ρωτήσουν, ρε. Τι. Δεν είναι. Καπνίζουν. Ο προπονητή το βλέπει αυτό και δεν λέει πάρε πρόστιμο. Του λέει μην καπνίζει πολύ. Ναι. Εγώ νόμιζα ότι αν δούνε κάποιον να καπνίζει, ότι αυτό θα επισύρει. Σου λέω εκείνη η ομάδα, ειδικά κάπου 11, 12, κάπου εκεί. Καταλάβαμε όλοι ποια ομάδα ήταν, εντάξει. Κάπνιζε το 70% τη ομάδα. Μάλιστα. Γι' αυτό και δεν έπαιζε και μπάλα. Δεν ήταν κακή, απλά δεν έκανε τίποτα. Θεωρείς ότι επηρεάζει το κάπνισμα, δεν επηρεάζει έναν αθλητή. Τον επηρεάζει, αλλά όταν προχωράει στην ηλικία. Ναι. Δηλαδή, π.χ. άλλη επιβάζει θα έχει τα 28 σου επειδή καπνίζεις, άλλη στα 33 σου. Ναι. Εκεί στα 33. Ναι. Καταλάβαμε όλοι βέβαια ποιοι ήταν αυτοί οι ποδοσφαιριστές και νομίζω κυκλοφορούσαν κιόλας και δημοσιεύματα και τέτοια, και φωτογραφίες. Ναι. Για ένα περιβόητο πάρτι που είχε.
Ή αυτό ήταν λίγο πιο μετά. Πιο μετά ήταν αυτό το. Αλλά ήταν παίκτη που ήταν και σε εκείνη την ομάδα. Τέλο πάντων, καπνίζουν οι παίκτε. Ναι, δεν πέφτουν από τα σύννεφα. Κάποιοι καπνίζουν. Εγώ προσωπικά πέφτω. Τώρα σε αυτή την ομάδα πλάκα-πλάκα, ελάχιστη. 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 Και τώρα μπορεί να σου πει κάποιο Σάβη, γιατί δεν τα λέτε. Γιατί δεν τα λέγατε τότε. Τότε ότι. Γιατί θα είχαμε μετά την κουβέντα και τι κάνουν και καπνίζουν. Ο άλλο δηλαδή που κάνει τρία πακέτα θα πει τον όλο για την. Ναι, αλλά ο άλλο σου πει εγώ δεν παίζω μπάλα στον πάω. Και ο άλλο θα σου πει γιατί εγώ δεν παίζω μπάλα στον πάω. Ναι, δεν παίζει να πούμε γιατί να με χάνει από το. Όχι, δηλαδή... ο άλλο πάει καλά, δεν μπορεί να το πει τίποτα γιατί καπνίζει. Ναι. Κακό είναι αυτό που κάνει βέβαια. Mm-hmm. Αλλά... καλά, ούτω ή άλλω όλα εκ του αποτελέσματο κρίνονται. Δηλαδή, αν παίρνει τίτλου και αυτά. Δεν πάει να πίνει και μεζά. Θα πηγαίνει να του παίρνουν τσιγάρα. Δηλαδή, φαινόμενο βιερίνια. Που λέμε ρε παιδί μου, υποθετικά μην τώρα, μην το παρεξηγήσει κανεί, α πούμε. Αν κάπνιζε, με την αποδοχή που έχει. Αν κάπνιζε, λέμε, με την αποδοχή που έχει από μερίδα, όχι μερίδα, από το σύνολο του κόσμου του ΠΑΟΚ, θα πήγαινε κάθε μέρα και θα του παίρνει τσιγάρα. Εφημερίδα, τα πάντα, τα πάντα. Για πλάκα. Για πλάκα. Λοιπόν, γραμμές δεν έχουμε από ό,τι αντιλαμβάνομαι στην σημερινή εκπομπούλα μας, αλλά είμαστε εδώ. Να κάνουμε το παλιό το ψυχιατρίο, το ορθόδοξο όπως ξεκινήσαμε, χωρίς παρουσία. Κάνω, μ' αρέσει που ρουφά και τη μύτη μου, ας πούμε. Πολύ ραδιοφωνικό. Ρουφώξα, φύσηξε τη μύτη μου, γιατί είμαι επαγγελματίας. Ναι. Ξεφώνησες ένα άθρο μια κολλητή μου. Τι εννοείς? Αυτό που μου στείλες θες. Α, σε ξεφώνησε εσένα. Όχι, εσύ ξεφώνησε. Δεν ξεφώνησα. Γιατί κυρίες και κύριοι, το ψυχιατρίο έχει και, είπαμε, θα εστιάζει και σε θέματα σχέσεων άντρος-γυναικός. Είναι η στήλη Σταυροπόλιταν για όλα όσα θα θέλατε να μάθετε και δεν τολμούσατε να ρωτήσετε. Δεν την ξεφώνησα, απλά επειδή διαβάζω πάρα πολύ αυτά τα Marie Claire και τα... Marie Claire δεν είναι το... Marie Claire το διδικτυακό. Δεν είναι το συγκεκριμένο. Μεγαλώσαμε με Marie Claire. Με Marie Claire δεν κάναμε τίποτα. Δηλαδή γυναικείο περιοδικό το οποίο έχει το πρώτο συνδετικό το Marie. Marie. Από εκεί. Για το πώς διαμορφώνεται η τάση, ας πούμε. Δηλαδή τώρα εσείς, τι να σου πω. Είσαι υδραυλικός, είσαι ένας άνθρωπος του μόχου. Όταν το γράφει η Έλενα Ιφάκου, η οποία είναι απίστευτη γυναίκα. Πάμε παρακάτω. Αυτό ήθελε. Κόλκας θέλει να καλοπιάσει τώρα από τότε αντιλαμβάνω. Ναι. Δεν έχει σημασία. Εγώ δεν ανέφερα καν την. Ναι, πρέπει να αναφέρουμε τη δημοσιογράφο. Τη δημοσιογράφο, αναφέρουμε την τάση την οποία μπορεί να περάσει ένα συγκεκριμένο περιοδικό ή να μάθουμε κι εμείς πράγματα. Ο επόμενος σου σύντροφος, τι επάγγελμα λέει πρέπει να έχει. Ούτε δημοσιογράφος, ούτε για να είναι τέτοιο. Οπότε... να κάνω μια παρένθεση, ναι, για να μην παγιατρέψει το μήνυμα. Mm. 663 λέει: οι γάμοι να μπαίνουν σε στήλη κηδείες. Σοφό. Σοφό. Μπράβο. Μπράβο, 663. Συνέχισε, μπάμπι μου. Συνεχίζω. Ποιο θα είναι το επάγγελμα, δηλαδή η φιλίτσα φραουλίτσα, γιατί αυτή είναι το αντικείμενο. Αυτή είναι το αντικείμενο του πόθου. Το αντικείμενο τη διαπραγμάτευσή μας. Τι πρέπει να κάνεις, σου περνάει από το μυαλό, ας πούμε, ποιο επάγγελμα έχει νιστάξει ο Κόλκας, ας πούμε, με το συγκεκριμένο? Όχι, όχι, ναι. Η Φιλίτσα Φραουλίτσα βασικά ξεκινάει την καριέρα της, ναι, στο Instagram, ναι, ψάχνοντας ένα γαμπρό ο οποίος είναι γυμνασμένος, βαράει, δουλεύει, βαράει ενώντας, δουλεύει πάνω στην πράξη, ναι, δύο ώρες. Να πάει στις φίλες της την άλλη μέρα και να πει πω πω όλο το βράδυ και να είναι οι άλλες λυσιασμένες και να την κοιτάνε και να είναι... Έχει σημασία όλο το βράδυ. Δεν κάνετε όλο το βράδυ. Αυτό σου λέει. Εντάξει, δηλαδή είναι το μεγαλύτερο ψέμα που υπάρχει. Όπω χθε, όλο το βράδυ. Ποιο είσαι, με πεπικίλα. Ποιο είσαι. Ο Ζλάταν Ιμπραήμ. Ούτε ο Ζλάταν δεν θα το έλεγε αυτό. Τώρα. Ούτε ο Κόλκας δεν θα το έλεγε αυτό. Δηλαδή έλεγε. Όλο το βράδυ. Όλο το βράδυ είναι το μεγαλύτερο ψέμα. Έκανα σεξ όλο το βράδυ. Είσαι ζώο και ψεύτη. Δεν υπάρχει νόημα να κάνει όλο το βράδυ. Ποιο είσαι όλο το βράδυ. Όλο το βράδυ είναι 8 ώρε. Ανάλογα τη βράδυ έχει. Ωραία, ρε, αγόρι μου, την φορτώνεις 3 ώρα. Ναι, μ' αρέσει η έκφραση, ναι. Πόσο θα βαρέσει το σκουπί, κάτι μέχρι τις 8, 5 ωρίτσες. Τι 5 ωρίτσες, 5 λεπτά. Ναι, λέω, ρε, αγόρι μου. Το όλο βράδυ ψάχνουμε, όχι πόσο θα είναι η πράξη. Ιδίως μετά από βράδυ εξωτερικής κατανάλωσης και τέτοια, συνήθως όλο το βράδυ έχει κάτι χαρχούρ, ροχαλιτά και τέτοια. Ναι. Τίποτα, μάξιμου 40 λεπτά. Μάξιμουμ. Εντάξει, ρεκόρ. Ένα ημίχρονο. Καλά. Αυτό, ένα ημίχρονο, λίγο Κατσικογιάννη. με πίσω από τα λεπτά. Με κόντρα επιθέσεις. Τέλος πάντων,
Ψάχνει αυτόν στην αρχή. Ψάχνει στην αρχή αυτό τον νόησε, ναι. Μετά κάποια τη είπε, τη φίλη τη Φραουλίτσα, ότι θέλω κάτι πιο κεφαλικό και τη άρεσε. Τη άρεσε τον κεφαλικό. Ναι, κεφαλικό. Κάτι διαφορετικό θα είναι αυτό. Ναι. Και ψάχνει μετά κάτι πιο alternative, πιο. Εντάξει. Άλλη φάση. Ναι, λίγο πιο κουλτούρε, ας πούμε. Ναι, πιο κουλτούρε. Τρώγε και τα μούτρα της. Ναι. Γιατί ο άλλος την κοιτάει, μιλάει και δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα. Mm-hmm. Περνάνε μια φάση βέβαια που τη σουλατσάρει αυτός. Κοίτα την κόμενα, έβγαλα. Εντάξει, αλλά μόλις τρέμει, μην ανοίξει. Μη σου τύχει αυτό. Ναι, ποτέ. Να τρέμει να ανοίξει το στόμα της. Εντάξει, είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να σου τύχει. Mm-hmm. Να παρακαλάς να μην έχει όρεξη ποτέ. Τι εννοείς όρεξη το φαΐ? Όχι, να μην έχει όρεξη να μιλήσει, να κοινωνικοποιηθεί. Εντάξει. Νομίζω και, και από την αντίστροφη πλευρά. Και μετά καταλήγει με το λαϊκό που την πάει στα μπουζούκια, είναι παντρεμένος και της υπόσχεται ότι θα χωρίσει. Το έχει κάνει σε άλλες 62 αυτούς. Ακριβώς το ίδιο πράγμα, είναι το μοτίβο. Δεν αλλάζει λέξη. Λέξη όμως. Διάβαζα σε ένα από αυτά τα περιοδικά σου που είναι καθημερινή μου η ανάγνωση ότι μία που στέλνουν μηνύματα τύπου καινούριο ότι μα τι γίνεται, λέω, όλο πέφτω πάνω σε παντρεμένους. Ναι. Τι έχω το μαγνήτη. Ναι, ναι, ναι. Όλο πέφτω. Ναι. Και το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν βέβαια οι παντρεμένοι, να τους ενημερώσουμε λίγο, είναι που λένε ότι δεν είναι παντρεμένοι. Ναι. Την αλήθεια πείτε. Την αλήθεια. Δεν θα επηρεάσει. Δεν θα επηρεάσει. Με είστε, με είστε. Ναι. Αλλά πλέον αλλάζουν τα δεδομένα. Όλα αυτά σε ένα πακέτο. Όμως έρχεται το Marie Claire, κυρίες και κύριοι. Η Φάκου, η φίλη. Ναι, 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 ναι. Να τη φιλοξενήσουμε. Να τη βγάλουμε, να τη βγάλουμε. Ναι, ναι. Στο, να το συζητήσουμε, ας πούμε. Ναι. Ότι το επάγγελμα που μπορεί να ψάξει η Φιλίτσα Φραουλίτσα από τη Σταυρούπολη και από την Ευκαρπία. Οι influencers αυτοί. Ναι, 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 ναι. Είναι ο curator. Curator, ξεκάθαρα curator. Curator, ναι, τι να σου πω, δηλαδή πήξαμε στους curator. Ωραία, μιλάμε για ουρές curator. Παντού ουρές curator. Παιδιά, από υδραυλικούς ψάχνουμε και από εργατικά χέρια γιατί έχουμε γεμίσει με curator σε αυτή την πόλη. Ναι, ναι. Θα το δουλέψω αυτό, δουλειά κάνεις curator. Curator. Ναι. Τι είναι ο curator όμως για να ενημερώσουμε κανένα δυο αδαείς. Ναι, που δεν το ξέρουν. Ναι, το πολύ δύο ακροατές μας να μην ξέρουν τι είναι curator. Ναι. Είναι ο επιμελητής εκθέσεων. Η πιο cool ιδιότητα για το επόμενο αγόρι σου. Έτσι το. Έτσι το γράφει. Ναι. Έτσι το γράφει, ναι, ναι, ναι. Τι σε λιαρίζει με κανένα curator. Δεν ξέρω. Δεν υπάρχει. Στην Αθήνα έχει curator. Έχει, στην Αθήνα έχει πάρα πολλά μουσεία. Πάρα πολλά μουσεία. Για ό,τι μπορείς να φανταστείς. Έχει μουσείο Flipper. Που είναι το, αυτό που θέλω να επισκεφτώ. Όπως λέει ο σύζυγος της Jennifer Lawrence, μάλιστα. Μέχρι σήμερα λέει τα trends, τα boyfriends. Εγώ το διαβάζω όλο γιατί μου αρέσει, αρέσει η γραφή. Έχουν αλλάξει αρκετές φορές και κατά καιρούς ήταν δημοφιλείς ή αθλητές. Κάποτε ρε παιδί μου. Είχε κόμμενο αθλητή, ναι. Ή χρηματιστές, οι rockstar ή οι επιχειρηματίες της τεχνολογίας. Συγκεκριμένα οι επιχειρηματίες της τεχνολογίας. Πουθενά εδώ δεν εντοπίζουμε το Σταύρο Κόλκα. Τίποτα από όλα αυτά. Ήθελες να γίνεις όλα αυτά. Δεν, ναι, δεν ασχολούμαι. Ναι. Δεν είμαι επάγγελμα. Είμαι άτομο. Οντότητα, ναι. Κόλκα, οι γιατροί και κάποιοι άλλοι που δεν μπορούμε να θυμηθούμε αυτή τη στιγμή. Και το τόπι, ρε, μίτσο, ναι. Το μόνο σίγουρο να λέει πως η μία δεκαετία δεν αφορά σε κανέναν από τους προηγούμενους. Οκ. Okay. Αν έχεις βρει τον άντρα της ζωής σου, τον κρατάς. Αλλά αν δεν είσαι δεσμευμένη, από εδώ και πέρα συγκεντρώνεσαι και αναζητάς έναν curator. Ξεκάθαρα. Μόνο τηλέφωνο, τώρα επιτόπου. Καταρχάς, να εξηγήσουμε όσο μπορούμε τι σημαίνει το επάγγελμα του curator, που τελικά δεν είναι και τόσο επάγγελμα. Σαν τον Κόλκα ένα πράγμα, μήπως τώρα σε φωτογραφίζει. Είναι περισσότερο ιδιότητα. Πρόκειται λοιπόν για ένα επιμελητή τέχνη εκθέσεων, ο οποίος όμως έχει μεγάλες ευαισθησίες ταυτόχρονα με την επιχειρηματική του δραστηριότητα. Ακόμη δεν έχουμε καταλάβει τι είναι ο curator. Ναι. Για παράδειγμα. Πάμε λίγο παρακάτω, κάτι καταλαβαίνω. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να είναι φίλος του Σταύρου Νιάρχου. Τι άλλο. Θα ήταν. Του Σταύρου Κόλκα. Προχώρα, ναι. Ναι. Και να πηγαίνει στα πάρτι που κάνει στο σκάφος, ενώ ταυτόχρονα να μπορεί να εκτιμήσει την τελευταία εικαστική παρέμβαση της Μαρίνα Αμπράμοβιτς. Ναι. Εντάξει, Αμπράμοβιτς, το μυαλό όλων εμάς πηγαίνει, ας πούμε, στον πρόεδρο της Τσέλσι, ξεκάθαρα. Γιατί όποτε τέτοια θυμάμαι το Μαέβιος Παχατουρίδη. Εντάξει, το καλύτερο το έχουν κάνει στο ότι να είναι. Εκείνο το εκπληκτικό με τον που πηγαίναν σε εκθέσεις και λέγανε «Έχεις δει την τελευταία εκθέση του εικαστικού Ηλία Ματζίδη?» Θυμάσαι εκείνο το τέτοιο και απαντούσαν «Ναι, είναι πολύ καλός και τέτοια». Ο Λομπανόφσκι, σύμφωνα λέει με το μεγάλο κριτικό τέχνης, λέει Βλαντιμίρ Λομπανόφσκι. Βαλερί. Βαλερί.
Δεν είναι κοσμικός με τη στενή έννοια του όρου, αλλά όπου πηγαίνει θα ήθελαν όλοι να του κάνουν παρέα του curator. Ναι, curator. Ναι. Πρόκειται λοιπόν για έναν άνθρωπο που αγαπάει την τέχνη και εργάζεται πάνω σε αυτή με μια ευρύτερη έννοια, ενώ έχει ανοιχτούς ορίζοντες και βαθιές γνώσεις σε θέματα όπως η διακόσμηση, η όπερα, ο άνθρωπος. Είναι και η friendly. Αντικείμενο συζήτηση. Έχει, έχει βαθιές γνώσεις σε θέματα όπως η διακόσμηση, η όπερα, ο ανθρωπισμός. Έχω γνώσεις στον ανθρωπισμό. Μάλιστα, η ηθική όμως όλα αυτά μπορεί να τα αναλύει τρώγοντάς σου μαζί σου πίτσα. Τέτοιος άνθρωπος είναι ο curator. Ο curator τι είναι με λίγα λόγια? Ένας παραλίγο γκέι που είναι straight. Ναι. Κατάλαβες, δηλαδή δεν στα αντικείμενα απασχολείται όλη την ώρα. Εντάξει, δεν θα πιάσουμε τίποτα από αυτά. Δεν έχει σημασία. Με αυτά τα αντικείμενα ασχολούνται όλοι. Δεν είναι ότι. Ποιοι ασχολούνται όλοι? Εγώ ασχολούμαι με την όπερα. Είσαι ένα παραλίγο γκέι. Εντάξει. Και να είμαι παραλίγο, μπορεί να είμαι. Ο ανθρωπισμό, δεν ασχολούμαι με τον ανθρωπισμό, εγώ. Με τον παραανθρωπισμό. Είναι θέματα πασόκολα αυτά. Ένα πρώην τη κλαδική του πασόκολα. Βρισκόμαστε λέει στο κατόφλι μιας νέας δεκαετίας όπου η αυτογνωσία και η κοινωνική συνείδηση, αυτά είναι κατάλοιπα παιδιά. Θα σας πω εγώ, των εκθέσεων που γράφαμε στο σχολείο. Είναι το παπάγο, ρε, έχει αυτό τον εγκλωβισμό. Τι κόρη στρατηγού και τέτοια, συνταγματάρχου. Μάλιστα, ωραία. Γι' αυτό και ο άνθρωπος που θέλουμε δίπλα μας να επιβάλλεται και να νοιάζεται για κοινωνικά, γεωπολιτικά. Γιατί άμα δεν μιλήσεις, ας πούμε, για την στρατηγική θέση της Γαλλίας Φερρυππίν, ας πούμε, στις επενδύσεις που κάνει στο Λίβανο, δεν μπορείς να ζητήσεις. Ουσιαστικά ζητάει έναν ακροατή αθλητικού ραδιοφώνου. Στα γεωπολιτικά. Αυτό είναι το curator. Αυτό είναι το curator, ναι. Ας καλέσει ένας curator να δούμε να δουλεύουν οι γάμες. Curator έχουμε, το φίλο μας από την Κυψέλη που σπουδάζει γεωπολιτική. Ο άνθρωπος ήθελε να χαραμίσει τη ζωή του, να ασχοληθεί μόνο με το manager και η ζωή. Και να παίξει μπάλα, δεν θυμάσαι που τα λέγαμε χθες, και τον έφερε να σπουδάζει διευθύνσεις σχέσεις. Ντροπή. Ντροπή. Μαζί του λέει θα μαθαίνει συνέχεια καινούργια πράγματα και δεν θα βαρεθείς ποτέ, αφού τη μια εβδομάδα θα βρίσκεσαι να δακρύζεται μπροστά σε ένα γλυπτό στο μουσείο του Λούβρου. Όταν βλέπεις ένα γλυπτό. Μην μου φέρεις γλυπτό μπροστά μου. Και την επόμενη θα κάνετε διαλογισμό μαζί με βουδιστές μοναχούς κάπου στο Νεπάλ. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, φίλε, μια αποστολή στο Άμστερνταμ, όπου ένας άνθρωπος του ΠΑΟΚ έχει κουβαλήσει τη γυναίκα του μαζί του, των ζώων. Εντάξει. Ναι. Των ζώων, το πραγματικό ζώο αυτό. Και ψάχναμε ποιος από εμάς, με αμπεμπαμπλόμ, θα πάει μαζί της στα μουσεία. Για να εκείνη υπάρχει η ελευθερία κινήσεων. Ναι. Βρήκαμε το θύμα. Ναι. Δηλαδή μέσα από δόλιο τρόπο, θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω. Ψήθηκε ένας και έγινε ό,τι έγινε. Μάλιστα. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ο ένας αυτός curator. Curator, ναι. Ναι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ένα επικοινωνιακό άτομο σε καθημερινή βάση, ότι είναι ένα επικοινωνιακό άτομο σε καθημερινή βάση και έρχεται σε επαφή με πολύ κόσμο, το οποίο μάλιστα επηρεάζει. Αν θέλεις ένα ζωντανό παράδειγμα μια τέτοιου τύπου, πάρε το σύζυγο της Jennifer Lawrence. Δηλαδή, τι πιο απλό. Είναι σαν την αναγωγή που κάνουμε στα αθλητικά όταν θέλουμε να μιλήσουμε για το πώς ένα κλαμπ λειτουργεί, που πάμε κατευθείαν Μπαρτσελώνα. Δηλαδή, μιλάμε, ας πούμε, για τον Πλατανιά. Παουρούφ, ξέρω. Ναι, Παουρούφ. Ναι, δηλαδή, στα πρότυπα της Μπαρτσελώνα. Και έτσι, εδώ κάνει μια. Ο οποίος είναι, λέει, διευθυντής γκαλερί. Ο επιμελητής τέχνης εκθέσεων σε κάθε περίπτωση δεν είναι ο τύπος που θα φοράει άσχημα παπούτσια. Από αυτά που διαβάζει, σου λέω τον εαυτό μου, σκέφτομαι. Ναι, 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 αυτό σου λέω. Ναι. Θα φοράει ΝΑΚ. Εδώ είναι το. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Και δεν θα ξεφύγει μία νύχτα μεθυσμένος για να σε φέρει σε δύσκολη θέση. Ο εαυτός σου δηλαδή, σταυράκι που ουδέποτε έχεις υποπέσει σε τέτοια ατοπήματα. Εγώ μένω στο κομμάτι που είπε ότι είναι ένας πολύ κοινωνικός άνθρωπος που παντού έχει πρόσβαση και επηρεάζει. Επηρεάζει, ναι. Δεν μπαίνω σε έναν χώρο, δεν θα καταλάβεις ότι μπήκα. Μπήκες. Δούλευες εκεί, στο πώς το λέγανε εκείνος οι Φράγκον. Σόρε. Στο τέτοιο. Α, στο κου. Δούλευε στο κου, ναι. Δεν έμπαινα, δεν με καταλάβαινε. Αφού δεν είχαμε κόσμο. Στις αρχές, μετά. Όχι, μια χαρά ήταν το κουλ. Εννοείται. Όχι, ρε, όταν πρώτο άνοιξε το μαγαζί, λέω, για το 10-11 τότε. Ωραία. Τέλος πάντων. Χορηγή. Χορηγή για τον curator που μας ακούνε. Έτσι ακριβώς, ναι. Εντάξει. Ποια είναι η νούμερο ένα ελληνική εταιρεία παπουτσιών? Η ΝΑΚ. Χορηγός και επίσημος προμηθευτής ποδοσφαιρικής ομάδας του ΠΑΟΚ και τη σεζόν 2019-20 του νταμπλούχου ΑΕΤ του πρωταθλητή. Σας περιμένουμε στο κεντρικό κατάστημα Τσιμισκή και Αριστοτέλους, πλατεία Αγίας Σοφίας, με την Terranian Cosmos. Τα μοναδικά σχέδια, γιατί έχουμε μοναδικούς κωδικούς στα ΝΑΚ, δεν είμαστε τυχαίοι.
Εντάξει. Και νέα ανδρική χειμερινή συλλογή της ΝΑΚ. Έχει εκπληκτικά New Balance. Για εμάς που φοράμε αθλητικά. Εκπληκτικά. Τώρα μου το είπες, έχω. Φοράω σήμερα. Εγώ θέλω εκείνα τα Versace. Θα μου κάνετε εδώ τα Versace. Τι είναι 700 ευρώ για σας? Τίποτα. Ε? Εκπληκτικό παπούτσι. Εκπληκτικό. Και το παπούτσι, το πεταμένο το παπούτσι, είναι το μοναδικό προϊόν το οποίο, αν δεις κάτι που σ' αρέσει, ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι θα είναι ακριβό. Ότι θα είναι ακριβό νούμερο ένα και ότι δεν θα έχεις το νούμερό σου εκείνη τη μέρα. Ναι. Εντάξει, αν φορά 43 που είναι το πιο. Εγώ φορά 44. Εντάξει, 43-44 παίζουν. Ναι, γιατί φεύγουν αυτά, ρε. Είναι τα περισσότερα, αλλά φεύγουν κιόλα. Τι είπατε? Όχι, διάβασα ένα μήνυμα. Για αυτό που λέγαμε, λέει. Τι curator, λέει, μα λέει ο φίλο μα ο Αντρέα. Τα ρήφα, λέει, ψάχνουν, ξέρει τα πάντα και έχει ευαισθησίε. Μαζί μα και μπίζι. Αν έχετε κατάστημα εστίαση, θέλετε να δείχνετε παιχνίδια, θέλετε να δείχνετε PAOK TV που είναι ιντερνετικό, ένα τηλεφωνάκι στο 2312-31-34-34, μία απλή επίσκεψη στο beeasy.solutions για να δείτε τις υπηρεσίες που σας παρέχει η BeEasy, για να έχετε σταθερό ίντερνετ, μοιρασμένο σωστά, το δίκτυο σας να είναι αυτό που πρέπει, το BeEasy Router δίνει τη λύση για την εταιρεία σας. Και όχι μόνο βέβαια, και οι ιδιώτες που έχετε θεματάκια, που κάνετε συμβόλαια με λάθος εταιρείες, που υποσχέθηκαν διάφορα και δεν τα πάρουν. Σε μένα πες, θα είμαι 4 μέρες χωρίς ίντερνετ. Σουβαρά, ναι, στο σπίτι. Ποια εταιρεία είσαι? Να μην την πούμε τώρα. Γιατί να μην την πούμε? Win. Μας δίνει λεφτά? Win, όχι, δεν μας δίνει. Έχουμε πρόγραμμα Win. Και μας δίνει καλύτερη εταιρεία ή 4 μέρες για να σου δείξει. Δεν ξέρεις. Πώς επικοινωνείς με τα σήματα καπνού, ναι, 4 μέρες χωρίς ίντερνετ. Ναι, καλά που έρχομαι εδώ πέρα και βλέπω λίγο. Αχ, λίγο Facebook να δω. Τι καλά είναι. Λοιπόν, θα οδηγηθούμε διάλειμμα. Τελευταίο διαλυματάκι. Διαλυματάκι για το Χαλάντ, γι' αυτό μου το έπιασες. Ναι. Φρά μου, τρα, κάνει αυτό το πράγμα. Επίσης, κάτω με τους ακροατές λίγο σε έκδοση. Σου δώσα την πάσα, αλλά την πετάξε στον κοινό χώρο. Λοιπόν, κάτσε, έχουμε ακόμα ένα μισάωράκι περίπου. Κάνουμε το διαλυματάκι μας και επιστρέφουμε. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο τελευταίο περίπου μισά ωράκι της εκπομπής ψυχιατρίου στο Λίμπερο 107,4 στην ηλιόλουστη. Και άκουσε το δική Θεσσαλονίκη. Ναι, ακολουθώντας τις επιταγές του Σταύρου Κόλκα, το στάτους. Ενώ ξυπνήσαμε με συννεφιά, είδε το Facebook ο καιρός και σου λέει, ρε παιδί μου, πρέπει να δικαιώσουμε εδώ τον. Ό,τι θέλω γίνεται, δεν τα καταλαβαίνω. Σήμερα έχουμε, ξεκινάνε και τα παιχνίδια για τα προκριματικά του Euro 2020. Από σήμερα μέχρι και την Τρίτη, γι' αυτό και δεν θα έχουμε πρώτα θυματάκια αυτό το Σαββατοκύριακο. Γι' αυτό και η εβδομάδα μας. Ναι, γι' αυτό και η εβδομάδα μας είναι έτσι λίγο πιο χαλαρή από άποψη αθλητικής επικαιρότητας. Ξέρω, έχεις τίποτα, έχεις καμιά φωνή, ασχολείσαι με κάτι, φίλε, κάτι, μια ψηλαδούρα. Εμφανιακά. Μια ψηλαδούρα, ρε παιδί μου. Εμφανιακά μπορούμε να δούμε 5 πραγματάκια. Γεωπολιτικά πάντα. Από σήμερα ξεκινάει, από 14 του μηνός, τα δικά μας τα βούδια πότε παίζουν. Αύριο. Με την Αρμενία εκτός, με τον Μικταριά. Το κύριε Ισλανδία. Ναι. 1,74 ο Τούρκος, 1,74 ο Τούρκος. Δηλαδή είναι καλή βέβαια. Αλλά οι Τούρκοι. Η Γκάρσον θα είναι, είναι στην συμμετοχή τη. Ναι, πάντα είναι. Πάντα είναι. Μια φορά ο ίδιος επέλεξε να μην είναι. Ωραία. Θα τιμήσω τον Τούρκο. Θα τον τιμήσω. Γιατί έχει ποιότητα. Έχει τεράστιες διακυμάνσεις στην απόδοσή του. Είναι η αλήθεια. Αλλά 1,74 φίλε. Γιατί όχι. Και είναι και πρώτη η Τουρκία και είναι παιχνίδι που μπορεί να της δώσει και την πρόκριση. Και η μπαλίτσα. Και η. Και η. Και η. Τσεχία-Κόσοβο. Το Κόσοβο πολύ επιθετικό γενικά. Οι Τσέχοι κάτι κάνουν. Γκολ 1,80. Μια χαρά είμαστε. Να είστε. Αγγλία Μαυροβούνιο μακριά και αγαπημένη. Σερβία Λουξεμβούργο μακριά και αγαπημένη. Πορτογαλία Λιθουανία μακριά και αγαπημένη. Ωραία. Και Αλβανία Ανδόρα μακριά και αγαπημένη. Δηλαδή έχει τώρα 1, 2, 3, 4, 5 μαζί με το Γαλλία Μολδαβία. Πολύ μεγάλα φαβορή.
Για να δώσω να καταλάβω τώρα. Που δεν σπάνε. Ναι. Ωραία. 1-0-8, 1-13, 1-0-3, 1-20 το Αλβανία Ανδόρα και 1-0-2 το Γαλλία Μολδαβία. 5 παιχνίδια όπου η απόδοση είναι 1-54. Αν τα ενώσεις όλα μαζί. Στο 1 ευρώ παίρνεις 1-54. Ναι, ναι. Και έχεις ας πούμε 5 παιχνίδια να σπάσει το 1, ας πούμε. Δεν θα σπάσει δεν κανένα. Δεν θα σπάσει. Γιατί είναι και. Δεν θα σπάσει κανένα. Υφή. Απλά αυτό το 1-54 μπορείς να το βρεις, εντάξει, αν ένα από τα 4, από τα 5 αργήσει να μπει γκολ. Κατάλαβες, δηλαδή τώρα, εδώ το να πάω να τα παίξω από την αρχή αυτά τα παιχνίδια είναι ηλίθιο. Ναι. Και ξαφνικά ξυπνάει μέσα στο Μαυροβούνιο, λέμε τώρα ένα παράδειγμα, ή στην Ανδόρα, η ψυχή των λιονταριών, ξέρω, ότι κρατάει ένα ημίχρονο. Ναι. Ωραία. Δεν θα γίνει ένα 54 δεν σε κάθε παιχνίδι, αλλά θα πάει ένα 25 και ένα 25. Ναι. Κατάλαβες. Οπότε τα βάλεις μαζί. Άρα φτωχές επιλογές. Φτωχές επιλογές. Πάμε μια διάδα λοιπόν. Για σήμερα. Ναι. Γκολ γκολ την Τσεχία. Να το ξεπετάξουμε έτσι για να είχαμε να λέγαμε. Και η εφτάδα, ναι. Να το πάμε έτσι, δίνει 4,82. Ναι. 7 παιχνίδια όμως τα παίζεις. Δεν τα παίζεις. Δεν τα παίζεις. Άρα μακριά και αγαπημένη αυτό που είπες, η Ελλάδα αγωνίζεται αύριο στις 7 απέναντι στην Αρμενία, εκτός αν κάνεις κανένα συνδυαστικό, ξέρω εγώ, όλο τον... Κοίτα, αύριο π.χ. Το Αρμενία-Ελλάδα μας δίνει εμάς φαβορί. Ναι. Δεν είμαστε φαβορί. Για να τα λέμε. Η Αρμενία παίζει κάποιες πιθανότητες. Καλή η Αρμενία και τη δίνει 3,40. Ναι. Εντάξει, θα δούμε λίγο απουσίες. Δηλαδή, αν παίζουν οι Κιταριάν και αυτοί εδώ οι μυστήριοι που έχουν. Ο Καζαριάν που έβαλε τα γκολ που ήταν ναι, στο. Ένας άλλος που παίζει στη Σάλσμπουργκ παίζει. Κάπου εκεί έχουν δηλαδή 4-5 κανονικούς ποδοσφαιριστές. Αν παίζουν αυτοί, την κοντράει στην Ελλάδα στο 3-40. Εντάξει, και το χι είναι πολύ ψηλά. Νορβηγία, νησιά Φερόε. Τώρα δεν ασχολούμαστε. Γκολ γκολ είναι το Αρμενία-Ελλάδα, είναι για πλάκα. Πρέπει να το δούμε. Α, και 0-0 λίγη. Λες. Είναι μακριά. Εγώ μου αρέσει το γκολ γκολ. Ελβετία, Γεωργία. Τώρα 17. Δεν έχει. Α, τώρα Ρουμανία-Σουηδία. Πιθανό χι. Γκολ γκολ. Ναι. Εντάξει, Βοσνία-Ιταλία. Οι Βόσνοι είναι λιγόψυχοι. Είναι και απογοητευμένοι. Οι Ιταλοί είναι καθαρισμένοι, μπορούν να κάνουν δοκιμές. Με τον γκολ γκολ εδώ καλά είσαι. Και θα δει Γιβραλτάρ, τώρα τι να παίξω, 1,006. Έχει δημοτικού μάθαμε ότι υπάρχει 1,006. Εντάξει, το Σάββατο είναι αλλιώς τα πράγματα. Άρα ούτε καν στοιχηματικά προσφέρει έτσι ένα βαθμό ενασχόληση η συγκεκριμένη. Σήμερα αυτή η διάδα με γκολ γκολ την Τσεχία και η Άσο την Τουρκία, ναι. Α, σου δίνει κάτι. Να είχαμε να λέγαμε. Να βάλεις ξέρω εγώ 30 βέβαια, να κάνεις 70. Πιστεύεις ότι και στο εξωτερικό υποδέχονται έτσι την κατάσταση ή μόνο εμείς επειδή δεν ασχολούμαστε κιόλας με τις εθνικές? Να κάνεις τα 30. Να είδες. Όταν παίζουν οι εθνικές. Εδώ όταν έρχεται διακοπή πρωταθλήματος για εθνικές είμαστε αγανακτούμε. Λέμε αμάν μας κόβεται το υπερθέαμα που έχουμε να παρακολουθήσουμε. Δεν ξέρω στο εξωτερικό αν έχουν τον ίδιο βαθμό τέλος πάντων αποστροφής για τα πράγματα όταν σταματάνε να παίζουν οι ομάδες τους. Αλλά θα κάνουμε υπομονή και θα πορευτούμε. Δεν ξέρω αν έχουμε Μαριλής, αν έχουμε Γραμμούλες, αν μας ακούς. Πάρε και εσύ ίδια να κάνουμε το τεστάκι μας. 2-31-0-287-38. Γιατί μας έλεγε ότι στο προηγούμενο μισαωράκι κατακλειστήκαμε από τηλεφωνικές γραμμές, τις οποίες δεν μπορέσαμε να περάσουμε μέσα στο στούντιο. Υπάρχει ένα θεματάκι λίγο τι. Την σήμερα ημέρα πιστεύω να το ξεπεράσουμε τουλάχιστον και για τα υπόλοιπα των εκπομπών. Και αύριο να επανέλθουμε, Δημήτρη. Αύριο είπαμε κληρώνουμε και σκουπίτσα για τους ακροατάς εδώ της εκπομπούλας. Ένα δώρο καλωσορίσματος, γιατί ακόμα σας καλωσορίζω. Πόσο έχουμε κάνει, πόσο έχουμε γράψει το κοντέρ σαν εκπομπή? Ένα μήνα και 1,5 μήνα. Πότε ξεκινήσαμε, θυμάσαι ημερομηνία? Αρχές Οκτώβρη. Δεν θυμάμαι ημερομηνία για να ξέρουμε, ας πούμε. Να ξέρουμε αυτή την ιστορική στιγμή. Την ιστορική στιγμή, γιατί ούτε και το λόγο επειδή θυμόμουν πότε το ξεκινήσαμε. Στο περίπου θυμόμουν το γεγονός ότι ήταν μέσα στο Μουντιάλ το 2014. Και ήταν στα παλιά τα χρόνια, ξέρεις, όταν το 20, το 30, το 40 κάνανε παιδιά, δεν ξέραν την ακριβή ημερομηνία και τους βάζα κατά προσέγγιση. Του Αηλιά σε γέννησα, του Αγιώργη και ούτω καθεξής. Για να δω. Κάτσε να δω, Γραμμούλα, ίσως να γίνει το θαύμα. Καλημέρα στη γραμμή μας, ακούτε? Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, μας ακούτε? Έλα ρε αγόρι μου. Όχι, curator, ρε μάγκη. Τι είπατε τώρα, curator είπατε. Παράτα τα όλα, γίνε curator.
Χάσαμε τον έρωτα της ζωής μας από curator, ρε μάγκε. Αλήθεια λες τώρα. Η οποία πες να ήταν και γυναίκα curator. Δηλαδή, κάτσε, βάλτε λίγο σε μια βάση. Έχασες τον έρωτα της ζωής σου από curator γυναίκα ή βρήκε ένα curator και σε παράτησε? Όχι, βρήκε μια curator γυναίκα, μάλλον. Ήταν λεσβία, δε. Α! Πώς το κάνει αυτά, πω πω ρε μάγκες, τι είπατε εδώ, όχι μακριά curator, μακριά, πω πω. Αγγίξαμε, αγγίξαμε, αγγίξαμε. Δεν της είπες, μας και είναι bye, γίνει κανένα μελέ, τίποτα. Έγιναν όλα τόσο ξαφνικά, από τότε έχω τρελαθεί, έτσι σπούδασα τελείω όλα αυτά, έτσι για συνέχεια γίνουν εκεί. Δηλαδή, ήσουν εσύ με μια κοπέλα, για να τα βάλουμε, ήσουν μια κοπέλα και βρήκε μια άλλη κοπέλα η δικιά σου κοπέλα. Μάλλον δεν φίλε, γιατί γίνανε κόλλος και βραγή μετά να πούμε, πολλά, τι να πω. Δεν έμαθα ποτέ, αλλά υποθέτω την έρευνα, αυτό έγινε. Μάλιστα, μάλιστα, υποθέτεις. Τρέλα. Είδες, γιατί εμείς αυτά που αναφέρουμε είναι πρώτα ζούμε, πρώτα ζείτε και μετά σας τα φέρουμε εδώ. Πιάνετε το παλμό, πιάνετε το παλμό. Εννοείται, εννοείται. Δεν πειράζει. Να σου πω ρε πάνω, ποιο είναι το κομμάτι ρε στην αρχή το δεν με ξέρω πια. Μαριονέτες ψυχιατρίο λέγεται. Τούμπα, καλά έχουμε ραπάς, αλλά μου αρέσουν και αυτά έτσι. Άλλη μια πτυχή. Ρίξε ένα flow, ρίξε ένα 16-μπάρο. Δεν μπορώ να χώσω με τίποτα, δεν μπορώ. Γι' αυτό και η κοπέλα σου. Έλα, πλάκα κάνω. Να σου πω, έλα, ένα αγαπημένο σου ρε φίλε. Τι να πω τώρα. Να θέσαι από ετοιμάζω τώρα, γιατί πάντα σκέφτομαι τι θα πω πριν. Εντάξει, άλλα λέω πάντα. Στο δίνουμε σε κάποια στιγμή που θα αισθανθείς μέσα σου εσωτερικά έτοιμος. Θέλουμε να είμαστε αυτοί. Θα σας πω αύριο ένα πολύ ωραίο κοινωνικό, ένα λεπτάκι. Εντάξει, έγινε. Σε φιλούμε, σε ευχαριστούμε. Και έκανε ένα τελευταίο μάγκε. Φοβερό άρθρο είχα διαβάσει πριν από 2 χρόνια. Και τσεντζόγλου, γιατί δεν πουλάμε λιβάγια 8 εκατομμύρια. Εντάξει. Κορυφαίο. Εδώ άλλος έγραψε για το Μωράν ότι είναι ο νέος Μπουσκέτς. Ναι. Ο οποίος έχει το συμβόλαιο με την Άγια. Για τον Τανετόπουλο γράφανε ότι το πάει στη Σεβίλη. Ναι, εντάξει. Δεν μπορεί να στρίψει ούτε στη Λαμία. Έγινε σε μας ευχαριστούμε. Κιουρέιτορ, Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Τον αγαπάω αυτόν τον ακροατή. Είδες πως πιάνουμε τον κόσμο. Και πιάναμε και γραμμές επιτέλους. Λύσαμε το πρόβλημα τώρα έστω και στο 90. Καλημέρα. Καλώς το να. Εγώ που δεν σας ακούω, εγώ σας ακούω, από το ραδιόφωνο ακούω μάλλον. Ναι. Λοιπόν, είμαι στεναχωρημένος για το hardball με τους χιαστούς. Σταύρο, δηλαδή, πώς αναπληρωθεί αυτό το καιρό, θα κάνουμε τίποτα. Να κάνω δηλαδή σε hardball, φίλε, τώρα πού να ξέρω. Στο κάνω τη δαχή. Μαντήλι δεν έχουμε, εδώ στο μπάσκετ δεν έχουμε λεφτά πλήρως με τους παίκτες. Τέλος πάντων, τώρα που είπες για το Τζούκα, ήμασταν μαζί σε κύριο μάλλον το Πούλμαν. Μας είχε απαγορεύσει ο Μάκης να πάρουμε κούτρα 2 λεωφορεία για το Καζάρ. Το είχα χάσει εγώ τον γκολ, ήταν μια γκολάρα απίστευτη. Εγώ είχα μπει στο 7ο λεπτό, τέλος πάντων. Το γκολ μπήκε στο 2ο, έτσι. Ναι, ναι, με το που μπήκα. Το είχα χάσει, έργα. Και ένα, μια γκολάρα σε ένα πάω κόλλητο είχε βάλει. Και χάσαμε 2-1 τελικά από το θυμόμα. Τέλος πάντων είναι μαρτύριο η φάση, το κέντρο δεν διορθώθηκε. Εγώ είμαι πολύ μακριά για να μην μικροφωνίζω. Για ένα συγχαίρεση. Αύριο, φιλιά. Τσάω, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τον. Να πω ότι τις γραμμές, Κατερίνα, τις έχει χαλάσει ο Πάπης για να μην βγαίνεις εσύ να μιλάς. Τα λέμε τα ζώψικα. Αν μπορέσεις και βρεις ένα παλικάρι και του ρίξεις ένα τάκλιν σε ένα εμπορικό κέντρο, καλά θα ήταν. Γιατί μόνο έτσι παίρνει από λόγια αυτός. Δεν πάω σε εμπορικά κέντρα. Τι δεν έχει εμπορικά κέντρα, βασικά έχει πολύ μας. Καταρχήν δεν έχουμε λεφτά για να πάμε. Έχω ξεχάσει εγώ τι σημαίνει να ψωνίζω για μένα. Τι curator και χαζάρε, ταξιτζής ρε φίλε. Όλα αυτά τα έχει το πακέτο ταξιτζής, τα ρήφα στην Ελλάδα. Πες μου κάτι από όλα αυτά που δεν ισχύει. Δεν έχει ευαισθησία για τον ανθρωπισμό. Βέβαια. Δεν βάζει 2 και 3 και 4 θα μας χρειαστεί μαζί. Έτσι. Δεν είναι ευαισθησία. Το Πολ Μπαγκάζ, ένα σέρβος τα ρήφα μια φορά, έβαλε έναν από εμάς το Πολ Μπαγκάζ. Και εγώ έχω μπει. Αυτό. Σε προπαγκάζ και με χρέωσε βαλίτσα. 2 εκατοστάρικα τότε. Αποσκευή χρεώθηκα. Ναι, όντως, το έγραψε και ένας φίλος μας. Έχεις απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό ουσιαστικά το άρθρο είχε αυτή την απέθυνση. Να βρει την κρυφή. Την ελληνική. Την ελληνική. Οι fish and chips τώρα που ζούσαν στα δέντρα.
Θέλω αύριο, επειδή σήμερα δεν έχεις χρόνο. Ναι, ναι. Το quiz είναι πόσα αδέρφια έχει ο Άδωνης. Δεν ξέρω αν το άκουσες. Όχι. Δεν το... Ο γνωστός Άδωνης. Το τι έχει. Ναι. Ο γνωστός, ναι. Ο Άδωνης έχει το Λεωνίδα. Έχει και ακόμα ένα, ναι, εντάξει. Που οι δύο είναι η Φανέρη, αλλά από χθες. Ναι. Είναι ο μικρός αδερφός του Λοβέρδου. Βγήκε ο Λοβέρδος και το είπε. Ναι, έτσι. Το δήλωσε κανονικά όλο το πακέτο. Παίζουν τένις μαζί. Ο Λοβέρδος, ο Χαζούλης, όχι ο άλλος του Πασόκ. Ο Λοβέρδος. Όχι, ο εκείνος του Πασόκ. Α, εκείνος του Πασόκ. Ναι. Το ένα δεν ακυρώνει το άλλο, τέλος πάντων. Πού παραπέμπεται για κάτι δίκαιο. Α, ναι, σιγά, λεπτομέρειες, λεπτομέρειες. Μα αυτό έλεγα πριν. Γνωριστήκαν, λέει, με την υπόθεση. Τον αγάπησε τόσο πολύ. Ελληνική δικαιοσύνη. Αύριο περιμένω το ηχητικό. Για πες, Σταύρο. Ελληνική δικαιοσύνη. Στεγνώνουν τις δικογραφίες με πιστολάκι στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Έβρεξε. Ναι. Και βράχηκαν. Ναι. Και είναι φωτογραφία με πιστολάκι πάνω τη δικογραφία. Και εσύ περιμένεις να καταδικαστούν αυτοί. Τα μπάρια έχει υγρασία και εσύ περιμένατε να γίνει δική για πλοίο. Έγινε, σε χαιρετούμε. Τσάω, 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 τσάω. Καλημέρα στην Γραμμούλα, την τελευταία μας. Αυτά καταφέραμε. Καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας από Ηράκλειο Κρήτης. Από το εξωτικό Ηράκλειο, έλα. Σταύρε, είμαι το παιδί που σχολίασε στο Instagram, influencer Σταύρε Κόλκα. Έλα, ρε φίλε, πέστα. Ηράκλειο, ρε φίλε. Ήρθα, ρε φίλε, να πήγα λίγο ανόγια. Το κατάλαβα, μην αγχώνεσαι, και εμείς τώρα κατσίκι τρώμε για πρωινό. Παιδιά, πήρα να σας πω, επειδή εγώ σας ακούω κονσέρβα συνήθως το βράδυ που τα ανεβάζετε τις εκπομπές. Το παιδί προχθές που είχε σχολιάσει ότι που κάνει διπλωματική και τα λοιπά και εγώ κάνω διπλωματική στην αστροφυσική, δηλαδή είστε τόσο high class. Ναι, φίλε. Να μας ακούνε διαφημιστικές εδώ παρακαλώ. Ναι. Μπράβο. Μπράβο. Το βράδυ, παιδιά, ούτε curator ούτε τίποτα. Είναι πραγματικά είστε ψυχιατρία το βράδυ να ερεμούμε. Τις γυναίκες ξεχάσατε τις αυτή τη στιγμή. Λίγο να φύγουν από το μυαλό μας. Πραγματικά αυτό ήθελα να σας πω ότι είστε εξαιρετικοί, αν και σεραίος βέβαια. Από πού σεραίος, κι εγώ. Από Άγιο Πνεύμα. Έλα ρε, κοντοχωριάν είμαστε. Τι είναι Άγιο Πνεύμα, πάνω από 30.000 κόσμο. Άγιο Πνεύμα βγάζει μεγάλα πνεύματα, όπως βλέπεις, ας πούμε. Curators, curators. Curators, curators, είμαστε όλοι, λοιπόν. Έγινε, παιδιά, κάτι τέτοιο. Έλα, φιλιά, φιλιά, curators. Φιλιά στον ξάδερφο του Γιώργου του Ζαγού. Θα τα πάρουμε και μια τελευταία αφού το χρωστούσαμε σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Καλημέρα. Τι κάνουμε. Είμαστε πολύ καλά, εσύ. Ισχύει το... Τι έβαλε ο άλλος, το quiz. Για τον αδερφό του Αλέξανδρου το βρήκαμε. Για τον Αδωνή. Για λέγε πόσους έχει, ναι. Πόσους έχει. Τρεις είναι, με τον άλλον που δεν είπατε, είναι ο Αλέξανδρος. Ο Αλέξανδρος Γεωργιάδης. Ναι, ναι. Μάλιστα. Πιο πολύ διαθοποιός μου κάνει αυτός. Ναι, δεν το γνώρισα. Μπράβο, μπράβο. Πού είσαι, τι άλλο δεν είναι. Ναι. Με αυτόν δούλευα μαζί του εγώ. Πού, σε εκδοτικό οικό. Όχι, σε έχει δουλέψει PA. Έχει δουλέψει PA. PA. Ναι, με live, σε συναυλιακά και τέτοια. Ναι, live, τέτοια. Είσαι ηχολήπτης. Και ηχολήπτης και φωτιστής είμαι. Ω, μάλιστα. Πού έχουμε δουλέψει. Ο Διονύσης είμαι, το 89. Ο Διονύσης, ο φίλος σου. Πάμε μουσικό χαλί. Λοιπόν, οι παπτίες ακούνε μουσική, γιατί το ξέρα τόσα χρόνια. Κάτι είχα υποψιαστεί, αλλά ακούνε τη σωστή μουσική. Έτσι, αυτή που την ακούς 30 χρόνια πριν και θα την ακούς και άλλα 30 μετά. Έτσι. Να σε καλά, σε φιλούμε. Με θυμήθηκες, ρε Σταύρο, με θυμήθηκες, είδες φωτογραφία. Προσπαθώ, ρε φίλε, γιατί ήταν η εποχή να πούμε τον... Έλα, έχει χρόνο, σου δίνω χρόνο. Τσαω. Λοιπόν, εκπομπή για αστροφυσικούς, για PhD, για. Τι να καταλάβουν τώρα, διαφημιστικές τα ακούτε. Και ποιος ακούτε. Και τι είναι διαφημιστήρι, η NASA. Ποιος να διαφημιστεί, ας πούμε, όταν έχετε. Ο αστροφυσικός θα παίρνει 15.000 το μήνα σε κάποια φάση. Ναι. Και τι θα. Τι. Και θα αγοράζει πράγματα, είναι καταναλωτής. Μάλιστα. Δεν θα πάρει να πάρει διαστημόπλαιο. Δεν μας ακούει η NASA. Αμέσως. Ενώ ο άλλος πούει στο καφενείο και βγαίνει και λέει, ας μπορώ να πούμε. Δεν, τίποτα, μια φάντα πίνει. Ωραία, και δύο ρετσίνες από την άλλη, όχι την γνωστή πλέον. Ναι, έχει. Έχω τραγούδι για αστροφυσικούς βεβαίως, θα πω στο φίλο μου, θα το βάλω αύριο αφού μας ακούει. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε σιγά σιγά. Είδε το θέμα του curator, συγκλώνησε το ακροατήριο. Το ακροατήριο το οποίο αλλάζει πλέον επαγγελματική κατεύθυνση μετά τα όσα ακούσε σήμερα. Είναι δυνάμει curator. Λοιπόν, θα τη βγάλουμε αύριο. Την φίλη σου τη δημοσιογράφη. Θα τη βγάλουμε μετά. Ωραία. Κάνει και την ώρα, πώς κοιμάται. Ναι, ναι. Curator. Είναι curator. Ναι. Λοιπόν, χορηγή να αποχωρήσουμε.
Δεν είναι απλή χωρική πλέον. Έτσι. Είναι curators. Στάτες, είναι σύμμαχοι. Mm. Είναι άνθρωποι που είναι δίπλα μας. Τους αγαπάμε και μας αγαπάνε. Και είναι τεράστια consortium πλέον, δηλαδή δεν είναι κάτι απλό. Όπως τα Naxos, νούμερο 1 αλληλική εταιρεία παπουτσιών, υποδημάτων. Μια φορά ο Χριστόφορος έπαιρνε τα 20 άρικα από χορηγούς και τα διάβαζε στον αέρα. Ναι. Και έχει γράψει τα υποδήματα. Έχει γράψει υποδήματα. Ναι. Ναι. Και δεν πέτυχε ούτε το μη. Naxos λοιπόν, στο nax.gr βρίσκεται όλους τους κωδικούς που χρειάζεστε για να πιστείτε ότι είναι το νούμερο 1. Καταστήματα. Τσιμισκή και Αριστοτέλους γωνία. Πλατεία Αγίας Σοφίας γύρω γύρω. Τρία καταστήματα. Μετατερένιαν Κόσμος. Η μεγαλύτερη ανδρική συλλογή με διεθνή μπραντς. Εκπληκτικά παπούτσια, παιδιά. Άνευ πλάκας. Εγώ δεν έχω μπει μία φορά χωρίς να πάρω κάτι. Δεν γίνεται δηλαδή. Ήδη έχουμε σοβαρό πρόβλημα γιατί αντί για παπουτσοθήκη έχω ντουλάπα για παπούτσια. Εσύ και η Κάρι Μπράτσον. Δεν τη βλέπω. Naxos λοιπόν η καλύτερη επιλογή που θα μπορούσατε να έχετε για τα πόδια σας. Και η Be Easy. Αν έχετε μια καφετέρια που δείχνει παιχνίδια. Αν έχετε πελάτες οι οποίοι δεν μιλάνε μεταξύ τους, αλλά χρησιμοποιούν το WiFi συνεχώς για να βλέπουμε γυμνά κοριτσάκια στο Instagram. Φωνάζετε την Be Easy. Διανέμει το δίκτυο σωστά. Και τελειώνει η ιστορία. Beeasy.solutions. Για να δείτε τις παροχές 2-3-12-31-34. Επιτροπή εστηρίων να πω ότι είμαι απαράδεκτος σε αντίθεση με τον Αγραβάνη που λέει είναι ο καλύτερος, διότι και εσύ είσαι απαράδεκτος. Ο Αλέξανδρος Γεωργιάδης είναι ο καλύτερος αδερφός των Γεωργιάδων. Έχει βγάλει τραγούδι με την Πέμπε τη Εσμελή. Σοβαρά. Τώρα θυμήθηκα ποιο είναι. Τώρα θυμήθηκα ποιο είναι. Είμαστε μηδενικά. Μηδενικά τίποτα. Ναι. Λοιπόν, ακολουθεί η Τρόικα. Η εκπομπή η οποία δεν βρήκε όνομα και χρησιμοποίησε τη πέρσινη εκπομπή στο όνομα. Τέτοια φαντασία δεν ήταν. Σαν τους οδούς κάτι. Ναι. Αυτό. Φιλιά, τσάω.